Εδώ είμαστε υπό την μυρωδιά της θείας Τούλας που έκανε εκπομπή πριν. Τώρα βάλαμε εξαιρετισμό. Μπορούμε να έχουμε... Να το χάλασα και το μικρόφωνο. Ναι. Κακία κατευθείαν. Τι θες να έχουμε? Μπορούν να, στο πρόμο που θα κάνουν στα social media να έχει ένα σεμεδάκι. Ναι. Α, οι προηγούμενοι. Ναι, όχι εμείς. Σε εμάς κατεβάζω εγώ το μισό όρο, νομίζω. Αλλιώς θα είχατε και εσύ ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, σας το λέω. Εντάξει. Εγώ μια χαρά είμαι, αγάπη. Μια χαρά είμαι, είμαι κοζωμένη. Καλά σου λέει. Το στέργιο, ρε. Το 8 είσαι. Το 80. Ποιο 80? Ακόμα στην ηλικία μου 3 έχω μπροστά. Μια χαρά είμαι. Στην καλύτερη φάση μου. Στην καλύτερη φάση μου, ναι, 80. 80 σε στέργιο. Βέβαια. Στην πιο παραγωγική στέργιο, έτσι λένε όλοι. Στην πιο παραγωγική στέργιο. Έτσι λένε όλοι. Άντε στέργιο. Παγκάζωσε, στέργιο. Παραγωγική δεν ξέρω να είναι, στην καλύτερη φάση. Στην καλύτερη είναι. Όταν αρχίσει και γράφει 4 μπροστά, θα δω τι θα κάνω. Θα αγχωθείς. Λένε ότι πολλοί κόσμοι αγχώνεται. Λένε. Δεν το έχω βιώσει. Μερικοί παθαίνουν ένα σοκ. Κάπως. Εγώ, παιδιά, πραγματικά δεν μάγκησα. Έτσι λες εσύ. Ρώτα και τους γύρω σου. Έχω να πω πάρα πολλά. Ρώτα, ρε παιδί, τους γύρω, δεν είναι. Πόσο είσαι τώρα? 43. Ναι. Ναι, έχω να πω. Ισχύει. Θεωρώ ότι σε έχει πειράσει στο μέγιστο βαθμό. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Στέργιος. Εγώ αργώ πάρα πολύ ακόμα. Αυτά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Ακολουθεί η εκπομπή του Repress. Καλά τα πας. Καλά τα πας. Ας αφήσουμε τα ηλικιακά. Ναι, εντάξει, πάμε στα ηλικιακά. Ωραία... Ένα δράμα περνάμε και πηγαίνω εδώ στην Eurobank από κάτω. Βρίσκω δύο φίλους μου τραπεζικούς, όπως δείχνει ο Σλαμάς, δύο φίλους μου. Α, ναι, παραπάνω βάζει συνήθως, ναι. Έξαλλη, έξαλλη. Και αυτή. 15 εκατομμύρια χρωστάει η ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Καραϊσκάκι. Ναι. Δεν έχουν να πληρωθούν οι άνθρωποι. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και μετά έχω ραντεβού. Να τα λέμε αυτά. Έχω ραντεβού στην Πειραιώς. Να σου πούν και αυτοί. Στην Αλφα. Και γενικά στις τράπεζες που έχουν τονκιαστή. Νέο ρήμα. Ωραία λέξη. Μπράβο. Καινούργιο, τώρα το βάλαμε στη ζωή. Από τη γνωστή τόγκα. Νέο στοιχείο που, για το ροζ κύκλωμα που φέρεται να εξέλθει νεαρές γυναίκες. Ναι. Παύση. Έξαλλη στις τράπεζες. Στρατολόγος, σιγά βρε. Σιγά βρε. Στρατολόγος, δηλαδή ποιος σας σκέφτηκε, ρε παιδιά, δηλαδή. Σκάι, είσαι, σε παρακαλώ. Αυτό είναι ο στρατολόγος. Αυτό εννοεί. Μάλλον. Αυτός που είσαι στρατολογή. Α, ναι, στρατολόγος. Είμαι διάολος εγώ, να ξέρεις αυτά. Δηλαδή βλέπουν μια κοπέλα, ας πούμε, που δεν ξέρει καν τι είναι όλο αυτό το κύκλωμα και από αθώα την κάνουν μέσα σε μια μέρα τη στρατολογού. Δεν θέλουν αυτές, όχι. Δεν θέλουν. Αυτός είναι ο στρατολόγος. Προφανώς ένας άνθρωπος με μεγάλη πειθό. Φαντάζομαι. Παλάμη, μεγάλη. Παλάμη σίγουρα. Σίγουρα. Το στρατολόγο. Αποκαλυπτική διάλογη, όντως. Τι διαβάτε, τι βλέπουμε, ρε παιδιά. Από εδώ στο Sky. Είναι ικανή. Ναι. Δύο εβδομάδες μετά. Ωραία θέματα για πρωί, έτσι. Δεν δίνει επιδόματα ο Τσίπρας στους στρατολόγους. Ωραία, ωραία θέματα για πρωί πάντως. Μπράβο, ναι, μπράβο, ωραία. Ναι, βλέπει η θεία τώρα, έχει καμιά κόρη 22 χρονών που είναι λίγο πεταχτούλα. Πάρ' το άγχος, αγάπη μου, που ήσουν χθες. Έτσι είναι, το φόβο, δημιουργούν φόβο. Α, φόρεσε και γυαλί η Τατιάνα. Ναι, ας φύγουμε, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ας πάμε στο κανάλι του Προέδρου που έχει το Μάρκο Σεφερλή. Αυτά είναι θέματα, Σταύρο. Να γελάει ο κόσμος πρωί-πρωί. Ξεκινάει ένα και μια εκπομπή. Δεν γελάει ο κόσμος, δεν ξέρεις. Δεν είναι να Σεφερλής. Ξεκινάει και μια εκπομπή στο Open. Κωστόπουλος. Όχι, Σεφερλής. Α, ξεκινάει εκπομπή. Ναι, το έλεγε πριν. Ναι, ναι, ορίστε. Έχει ξεκινήσει ο Κωστόπουλος. Έχει ξεκινήσει ο Κωστόπουλος. Ναι, ναι, αυτή η τρομερή εκπομπή. Και... Αυτή που χάσκυλα ή άλλη είναι αυτή. Αυτή που χάσκυλα είναι, νομίζω, η άλλη αυτή. Άλλη εκπομπή. Όχι, ναι. Το θεώρητο βάλει. Για να κάνει, τα κάνει όλα αυτά. Εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι, άλλη εκπομπή. Για να τα λέμε όλα. Αυτή, βγήκε το ποτιακό.
έτσι. Πιο καλή είναι η εκπομπή τη Καρντάσιαν, η δικιά μα. Ναι. Γιατί την κάνει η Ιωάννα γι' αυτό. 100%. Δεν κατάλαβε τι παγκλάνα την κάνω τώρα. Α, είσαι το διάλογο με το που πιέσα. Που έχει 600 εκατομμύρια. Δεν μπορεί τώρα να δεν βλέπετε τον μπάζο. Επειδή. Ναι. Επίθεση Καρντάσιαν. Ναι, ναι, ναι. Δεν βλέπετε, αγάπη. Κάτσε μη μα κάνει κανένα παρέμβαση η Καρντάσιαν. Να του το πει κανένα και να βγει εδώ. Κανένα δικό τη άνθρωπο. Εντάξει, πάει τώρα να πούμε πλακώντα τη μάσα, πετάει 4 στρέμματα. Πισινό και πάει η άλλη μπακλάρα δικιά μας και τρώει πίτσες για τις μοιάζει. Την πληρώνουμε εμείς. Γίνονται και αυτά, γίνονται και αυτά. Μπράβο Σταύλο, όντως. Άντε τώρα, μα έχεις χάσει. Πες τα, τα κρατάς, τα κρατάς, άντε, φτάνει. Τι είπα, έτσι πράγμα. Τι είπα και τη βαριά μου, κουβάλασε. Φτάνει με την Καρντάσιαν. Φτάνει, μόνο η μικρή αδερφή της έχει να δώσει. Α, την Κένταλ λες, το μοντέλο. Κένταλ Τζένερ. Κέντα, ναι. Κένταλ. Να κάνουμε και μια κέντα. Μα μου σηκώνει μια φωτογραφία. Δεν είναι κάτι, μοντέλο είναι. Αρμάνι, τέτοια. Ταπεινά πράγματα. Προσβάσιμα πάνω απ' όλα. Αυτό. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα Αρμάνι, δεν πιστεύω. Ο μπαμπάς Παύλα μαμά τη ήταν προχθές το Open. Η Μπρούς. Ο μπαμπάς έχει γίνει γυναίκα πλέον. Ξέρω, αυτός ήταν στο Open προχθές. Καλεσμένο. Ναι, είχε έρθει για μια... Ναι, παρακαλάτε είχε... να έρθουν στο Open. Δεν θυμάμαι ποια εκπομπή που είχε έρθει πρώτα και είπαμε Λάντερσον στην πρεμιέρα. Mm. Μετά ήρθε αυτή. Αυτός αυτή. Αυτός αυτή και τα μυστήρια. Δεν ξέρω τώρα τι είναι, ούτε αλήθεια. Όχι. Αυτός αυτή. Ο μπαμπάς, Παύλα, μαμά. Ναι, αυτά όλα μαζί. Ήταν στο Open. Ναι, το ξέρω. Δεν θυμάμαι σε τι όμως. Σφαίρα νομίζω. Στην σφαίρα. Αυτό είναι δικαίωση και μια φορά το σκέφτομαι. Το έλεγαν από χρόνια οι κάτοικοι στα χωριά τα δικά μου, τον Γιώργο του Ζαγορά. Η μπαμπάς. Γιατί. Χρόνια μπροστά. Γιατί δεν ξέρω. Τους βόλευε. Δηλαδή λέγανε, ας πούμε, η Χρήστος. Σοβαρά. Χρήστος, ναι. Σταύρος. Το λένε ακόμα και τώρα. Όχι, απλά από την προφορά έβγαινε η μπαμπάς. Η μπαμπάς. Και έρχεται ο Μπρούς η Μπρούς και αποδεικνύει πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι εκεί στα χωριά. Δέκαθλο. Το έκανε δέκαθλο. Τότε λένε Μπρούς Κέιτλιν. Πάντως κοίταξε, δεν έκανε τη δουλειά ο Μπρούς, γιατί... Έκανε την Κένταλ και την άλλη, η οποία είναι δισεκατομμυρούχος και επίσης βλέπετε, η δεύτερη. Τώρα οι άλλες τρεις που δεν βλέπονται είναι από του Καρντάσιαν. Ναι. Του... Κάναμε και ενημέρωση για την οικογένεια Καρντάσιαν πρωί-πρωί, τι άλλο θέλετε. Όχι, είναι ένα πρότυπο το οποίο το κυνηγάμε στο θάνατο. Ναι. Φακρανοποίηση του θηλυκού δεν είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει. Το κάνουν για να πουλήσουν πλαστικές, τέλος πάντων, να δημιουργήσουν ένα πρότυπο ότι... και μια ελπίδα σε αυτήν που δεν βλέπετε, ότι άμα κάνει 38 πράγματα θα βλέπετε. Ναι, ναι. Τσακαλάκης στην Αμερική έχει βγάλει πρόγραμμα εδώ και χρόνια και δεν τον εμφανίζει τίποτα στον υπολογιστή του που να περιέχει τη λέξη Καρντάσιαν, η φωτογραφία. Καλά ρε παιδί, τόσο πολύ συνοχλεί. Πώς θα βόλευε Σταύρο και για μας ένα τέτοιο πρόγραμμα, να βάζεις λέξη κλειδιά και να μην σου εμφανίζει στον υπολογιστή σου άρθρα, φωτογραφίες, σχόλια. Ναι, γεγονός. Τα βόλευε. Συγγνώμη σας το λέω, αλλά δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα, μιας που πιάσαμε το Open, αύριο θυμίζουμε, δείχνει και το παιχνίδι. Αυτή η ματσάρα. Να περάσει, αγαπητέ. Μην τυχόν και τη χάσει κανένας. Έχουμε Γρηγόρια Τρίδη εκεί. Πήγε τελικά που είχαμε την απορία χθες. Ρεπορτάζ. Θα το δεις Σταύρο τον αγώνα τον αυριανό. 10 παρατέρατο νομίζω. Εθνική Ελλάδο. Ναι. Μέσα στο Λίχνιστάιν. Στο κανάλι του Προέδρου θυμίζω, έτσι. Οπότε δείτε το. Το Βοσνία Ελλάδα θα το δω την Τρίτη. Το Λίχνιστάιν Ελλάδα. Δύσκολα. Τέλος πάντων. Την Κυριακή έχει ματσάρα, σε ενημερώνω. Έχεις κολλήσει με αυτό το ματς. Όχι, είναι ματς που πρέπει να κάτσουμε να το δούμε. Το Ολλανδία-Γερμανία. Κυριακή βράδυ. Δεν το δεις. Γερμανία-Ολλανδία. Όχι. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Έχει δώσει και σημείο ο Σταριός, να ξέρεις. Αλλά δεν αποκαλύπτω. Έβαλε σημεία στα δικά μου. Ναι. Για να μην κάνεις την δουλειά, λέω πάρ' το έτσι. Όχι, σημεία αποδόσεις. Yeah. Έβαλε. Τι λες, είναι μην ξαναγίνει, γιατί έχω φόρτο εργασίας και όχι ο ένας βάλε, εγώ το άλλος δεν γίνεται. Συνεννοείστε. Συνεννοείστε γενικά. Σημεία, ο ένας αποδόσεις όλοι. Τέλος πάντων. Το άλλο που... που μπουζουριάς είναι μία 90χρονη σαμπελόκηπους. Δικούς μας σαμπελόκηπους. Ναι. Κάτι θα κάνεις. Επειδή πουλούσε τρελίκια. Παράνομο, χωρίς άδεια, ναι, γνωστά. Αστυνομία, χράκ, μέσα.
καρφωτή από συνάδελφο λαϊκατζή. Και για 12 ώρες πέρασε στο κρατητήριο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Κάποια στιγμή, νομίζω, στα μίντια, να κλαις και να γελάς παράλληλα. Είδα το σκηνικό με τον ταξιτζή. Ένα κλαις, μάλλον. Ο άνθρωπος γελάει με αυτό. Όχι, πλέον εγώ γελάω. Δεν έχουμε καμία. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ταξιτζή. Όχι, δεν είναι ανθρώπινο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Ταξιτζίδε είναι φίλοι μα. Αυτό ο ταξιτζή. Που με τόση χαρά. Ναι. Περιέγραψε το πώς πέταξε εκτός ταξί μια γυναίκα που τη σκότωναν εκείνη την ώρα και τελικά τη σκότωσαν. Ναι. On camera. Με ψυχραιμία. Normal, σαν να λέει, ας πούμε. Με καμάρι, τι... όχι με ψυχραιμία. Ναι, σαν να λέει, ακούς να σου πω τι έγινε σήμερα στη δουλειά, ναι. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με τους τύπους που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Επειδή εκεί πάνε παιδιά προσφύγων. Άλλο και αυτό. Δηλαδή εμπλέκουν στο μίσος τους τα παιδιά, εντάξει, δείχνει πόσο φθηνή έχει γίνει η κοινωνία μας, τι ζώα ζούνε σε αυτήν και πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το αύριο. Ο Ολυμπιακός βέβαια, τύπος, να του βάλω και συμπέσαιτα. Έτυχε, εντάξει. Θέλει να είναι και, να είναι και Μακεδονομάχος, δηλαδή είχε βάλει εκεί, ζει το Μακεδονία και... Ναι. Δεν θέλουμε να ζει τη Μακεδονία από σένα. Ας, θα κάνουμε εμείς. Ζει τη Μακεδονία. Πολύ εύστοχο το που είπες. Φθηνή κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η κατάλληλη φράση, νομίζω. Φθηνή ζωή. Δεν τρέχει κάτι. Μπήκε η άλλη και απλά τη σκουτέ. Να μου λέω στο ταξί. Σε μάνακ. Πέρα την έξοδο. Και άμα τη σκοτώσει, τη σκότωσε. Και μετά ο κάμερα γελάκι. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτόν τον τόπο. Να ξέρετε. Η μόνη λύση πλέον εγώ που το έχω καταλάβει και το έχω φιλοσοφήσει είναι. Να μην ευθυδιάζομαι για κάτι που συμβαίνει. Δηλαδή, όταν το είδα πρώτη φορά, δεν μου φάνηκε παράξενο ότι υπάρχει ένας τύπος που λέει ότι ουσιαστικά έστειλα μία γιατί μου λένε εντάξει και τη σκότωσαν. Ενώ με παρακαλώ. Ναι. Δεν μου φαίνεται πλέον παράξενο. Είναι η μοναδική άμυνα που μπορείς να έχεις σαν άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι σε κάποια φάση αυτή η χώρα θα παίζει ξύλο η μισή χώρα με την άλλη μισή. Δηλαδή, είναι θέμα χρόνου πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σωτηρία. Να σωθεί αυτός ο τόπος, άμα δεν γίνει κάτι ακραίο. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να συνεχιστεί αυτή η ζωή έτσι που είναι και χειρότερα, εσάι. Και δεν τρέχει κάστανο. Όσο περνάει ο καιρός, Δαστέργιο, και αρχίζεις και συνηθίζεις αυτά τα πράγματα, θα γίνεσαι και αυτό στο τέλος. Όχι, επιλογή σου, ναι. Άμα δεν θες, δεν γίνεσαι. Θα γίνεσαι και αυτό, εννοώ ότι δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Και πάλι. Θα είναι η άμυνά σου. Για να μην σκάσεις. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εγώ επειδή το έχω φιλοσοφήσει, νομίζω ότι ο μόνος λόγος για να ξεσηκωθεί ο κόσμος, δεν βρίσκω άλλον πραγματικά, είναι να κοπεί το ίντερνετ. Και να μην έχουν Facebook, Instagram, να σχολιάζουν. Νομίζω αυτό θα είναι το μοναδικό σοκ της ελληνικής κοινωνίας. Να μην υπάρχει ίντερνετ από αύριο. Θα εκπαιδεύουν τα περιστέρια για να κάνουν tweet. Άσε τώρα. Άλλο, τέτοιο δεν βρίσκω. Α, ο Λατούς. Πω. Τι ωραία. Τίποτα, ζούμε φοβερά πράγματα σε καθημερινή βάση. Να, εδώ ναι, κάνουν διαμαρτυρίες σε λάθος υπουργεία και ψάχνουν τα σωστά και αναρωτιούνται μετά γιατί τα σωστά είναι κλειδωμένα. Λογικό και αυτό, πάρα πολύ λογικό. Στα δικά μας τα θέματα πέρασε ακόμα χθες άλλη μια μέρα. Θα περάσει και η σημερινή. να τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Να τελειώσουν οι αγώνες των εθνικών. Όσο μέχρι να φτάσει, δεν τυπάζατε. Ωραία. Είχε ωραίο. Εντόπισε ωραίο κείμενο ο φίλος σου, ο προπονητής. Σε αθηναϊκή σου σελίδα, κείμενο που γράφει ότι οι παίκτες εθνικής νέων απέτυχαν να μπουν στα κοιτάπια των σκάουτερ που ήταν στο παιχνίδι Ελλάδα-Δανία. Προχθές με το 2-2. Ναι, ναι. Απέτυχαν, λέει, όλοι τους. Προφανώς ο συνάδελφος, είχε λέει 22 σκάουτερ στο γήπεδο στην Αγγλία. Προφανώς μίλησε και με τους 22 ξεχωριστά, γιατί αυτό καταλαβαίνω. Και του είπαν ότι δεν τους άρεσε κανένας. Δεν τους άρεσε κανένας, όχι. Μετά από αυτό το 2-2. Όχι, κανένας. Ναι. Λογικό. Τώρα δεν ξέρω αν τυχαίο που η μισή ομάδα ήταν του ΠΑΟΚ, με παιδιά του ΠΑΟΚ ή όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Τέλος πάντων, αυτά τα ωραία διαβάζουμε σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα είναι η πρεμιέρα
της κυρίας επιθεώρησης, ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το σόου. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί και τραγουδιστές της νέας γενιάς του μουσικού θεάτρου: Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Ζελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές, όλα αυτά στην κορυφαία σκηνή της πόλης, το θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας φυσικά από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και από τα καταστήματα Public. Δεν υπάρχει κάποιο ηλικιακό περιορισμό αν θέλετε να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση. Αν θέλετε τώρα πριν ή μετά την παράσταση να πεταχτείτε μια βόλτα δίπλα είναι στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και ως γνωστόν εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Εάν θέλετε να αλλάξετε το σπίτι σας, είτε ολόκληρο, είτε κάθε χώρο ξεχωριστά, είτε και τον επαγγελματικό σας χώρο, η αναδομό είναι εδώ για εσάς, σε νέα γραφεία Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά. Πολύ εύκολα προσβάσιμα, μπορείτε να περάσετε από εκεί, να κλείσετε κάποιο ραντεβού με τους ανθρώπους στον αναδομό και να τα δείτε όλα μαζί, τι πακέτα υπάρχουν για τις ανάγκες σας και οικονομικά και με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Άμα μπείτε και στο αναδομόπλανκένης.gr το site θα δείτε λίγο τι προσφέρει η αναδομό. 6 άτοκες δόσεις και πάρα πολύ καλές τιμές. Και με κάθε λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο, είτε για ανακαίνιση κουζίνας, είτε για ανακαίνιση μπάνιου, είτε για ανακαίνιση ολόκληρης κατοικίας, είτε ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης, τοποθέτηση εσωτερικών πορτών, εξωτερική πόρτα, γενικότερα ό,τι πραγματικά χρειάζεται ένα σπίτι, σας το προσφέρει η αναδομό με απόλυτη υπευθυνότητα και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Μαζί μας και η Στοίχημαν. Τα πάντα έχει. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Έχει εκλογές. Έχει εκλογές Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει. Πες τα ρε Σταύρο. Ακατανόμαστο και ορφανό μαζί. Ωραία. Και έχει κάτι μουλοχτού στα 50 φράγκα και τέτοια. Άμα σε εννοηθούμε όλοι μαζί να παίξουμε τα 50 φράγκα. Όρεση, ναι. Κοίτα το τι έχει. Μπράβο, ρε Σταύρο. Να παίξουμε τα 50 φράγκα όλοι μαζί, να βγάλουμε τον άλλο, να οικονομήσουμε κιόλα. Α, έχει για παντού. Περιφέρεια τέτοια. Πώς κάνεις και παίζεις αυτό το πράγμα όμως. Πατάς τα κουμπιά. Όχι, εννοώ, παιδί μου, τι θα κάνεις, θα πρόβλεψε για τις εκλογές. Πώς το κάνεις αυτό. Σταύρο, θες να απαντήσεις, Σταύρο. Αυτό που θα βγει μπορεί να έχει... Εγώ 90 δεν το παίζω. Τι θα παίξεις, το 70. Εγώ δεν το άρεσε να κλέβω εκκλησία, άμα το κάνω αυτό. Έχει και 150 απόδοση. Για δήμαρχο Αθηναίων. Εντάξει, έχει 50, κάποιον που μπορούμε να βγάλουμε εύκολα. Σε εμάς. Ναι. Ναι, 4-5 σκάνδαλα θα βγάλουμε, θα έχουμε παίξει 50. Τι ωραία, ναι, κύριε, το παρακαλώ. 100 ευρώ θα παίξουμε στη στοίχημα. Ναι. Δεν θα καρφωθούμε. Στο 50 απόδοση, πάνω 5.000. Μας χαλάνε. Και μετά σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο, άλλο σκάνδαλο παράλληλο. Μέχρι να διαψεύσουν να κάνουν ράνο, εμείς θα έχουμε βάλει τσέπη. Και μετά κάνουν στάσεις. Αυτό όλα που είπες να μαζευτούμε να παίξουμε, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε. Πότε είναι η εκλογή, το Μάιο? Το Μάιο. Ωραία, πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Τελειώνει και ο Μάρτιος. Α, συνεννοηθούν λίγο υποψήφοι, να κορομήσουμε όλοι. Άμα άντε είναι, λίγο. Άντε να γίνει. Να κοτσάνα κανεί, να βγει ένα να πει εκεί που είναι στο 90, δεν θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Άντε, άντε να γίνει λίγο δουλίτσα. Να βγει ο άλλος να πει υπόγειο πάρκινγκ του Χαριλάου. Θα έχουμε παίξει εμεί τα 50 φράγκα. Ναι. Δηλώνω σοκαρισμένο, Σταύρο. Τι? Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι η στοίχημα προσφέρει. Στέλνει από όλα αυτά. Το μόνο πράγμα που δεν έχει πάρει χαμπάρι δεν είχα βιαστεί να ξέρει. Είναι από τα ελάχιστα, Σταύρο, όπως γίνεται. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Συγγνώμη κιόλα. Υπάρχει ένα μέτρο. Λοιπόν, στοίχημα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάλμπο, βόλεϊ, τένις, αγάπη 100%, δημοτικές εκλογές, γενικότερα και άλλα θεάματα. Θεάματα, θα έλεγα. Έχει και διασκέδαση. Eurovision. Έχουμε Eurovision, έχουμε Casa de Papel και Game of Thrones που υπάρχουν εδώ και καιρό. Καλά τώρα, Game of Thrones, ποιος ασχοληθεί. Κι όμως ασχολείται κόσμος, θέλω να σε ενημερώσω. Έλειος. Φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν, επίσης εύκολη πρόσβαση κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όπως υπάρχει και το σερί, το μεγάλο παιχνίδι της Στοίχημαν, που με σωστές προβλέψεις και σωστό σερί προβλέψεων μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Κατεβάστε το σερί application, είτε έχετε κινητό Android, είτε έχετε κινητό iOS και διεκδικήστε πάρα πολλά
και μεγάλα κέρδη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στα της επικαιρότητας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, την τελευταία της εβδομάδας. Έχουμε στην άλλη γραμμή, και μπαίνω έτσι απότομα γιατί ξέρουμε ότι έχει δουλειές, δεν θα το καθυστερήσουμε, τον Νέτο Γκουερίνο. Οι παλιότεροι τον ξέρουν σίγουρα, νομίζω και οι νεαρότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ, ένας από τους σπουδαιότερους επιθετικούς που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κύριε Γκουερίνο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, πολύ ωραία. Ωραία, δεν θα σας καθυστερήσουμε, ξέρουμε ότι έχετε και υποχρεώσεις. Πώς βλέπετε το φετινό ΠΑΟΚ και ουσιαστικά αν πιστεύετε ότι η υπόθεση πρωτάθλημα έχει τελειώσει ή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μείνει φυσικά σε ακόμα? Γιατί είναι ένα ερώτημα που έχει ο κόσμος. Εγώ νομίζω και ο ΠΑΟΚ και ο φετινός ίσως είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ από τελευταία 15 ετία περίπου. Έτσι, επειδή λόγω το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που έχει φέρει, λόγω το ρεκόρ που ήδη έχει σπάσει, που έχει μείνει αίτητο ακόμα στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μια πορεία που όλοι περιμέναμε μετά από τις επενδύσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος κ. Βατσαλίδη. Ήταν δεδομένο ότι οι παίκτες που παίζουν 3-4 χρόνια σχεδόν μαζί, κάθε χρόνο συμπληρώνουν με μία ή δύο μεταγραφές, κάποιο καιρό τα έφυγαν σε ένα σημείο που να ολοκληρώσει αυτό το σύνολο και να κυνηγάμε, να πούμε, το κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω νομίζω ότι φέτος, νομίζω έτσι, κατά 90% ήδη έχουμε πετύχει, που είναι το πρωτάθλημα, και πάμε με γεμάτες μπαθερίες για το κύπελο. Και πιστεύω και αν καταφέρουμε να κάνουμε και το δάμπλ, θα ήταν ό,τι καλύτερο τα τελευταία χρόνια το πάω. Ναι. Είχαμε χθες τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Αντελίνο Βιερίνια, και όταν του είπαμε ότι είστε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με 66 γκολ και ο Βιερίνια έχει 25, είπε ότι τα δικά μου γκολ πρέπει να μετράνε διπλά. Συμφωνείτε ή όχι? Τα δικά του, ναι. Γιατί λέει ο κύριος Γκουερίνο, λέει, ήταν επιθετικός, εγώ παίζω, λέει, στην άμυνα και στο τάρο, λέω, πολύ μακριά. Οπότε, λέει, πρέπει να μετράνε διπλά τα δικά μου. Εγώ είναι ένα από τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ που το συμπαθώ ιδιαίτερα. Είναι ο Αντζελίνο Βιερίνια, γιατί πράγματι είναι ένας καλός επαγγελματίας. Ένα παιδί που έχει εξυπηρετήσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ πριν πολλά χρόνια, νομίζω ότι είναι ο αρχηγός της ομάδος, είναι προσγειωμένος, κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, έχει μια πολύ καλή σχέση και ένα καλό διάλογο με τον προπονητή, και από εκεί και πέρα περνάει, να πούμε, πάντα τα μηνύματα στους καινούριους και ακόμα στους παλιούς και σε κάποια διαστήματα του παιχνίδι που υπάρχει ένα εκνευρισμό κτλ. Και να μην ξεχνάμε ότι σε πολλά παιχνίδια έχει πετύχει γκολ και σημαντικότερα γκολ, όπως το τελευταίο μέσα στο Πανατολικό. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Βιερίνια είναι στην ομάδα μας, πιστεύω να μείνει και ακόμα χρόνια και να τελειώσει την καριέρα στο ΠΑΟΚ, γιατί ένας ποδοσφαιριστής πρώτα απ' όλα είναι πολύ σωστός επαγγελματίας. Έτσι, δεν το γνωρίζω προσωπικά, παρόλο που τόσα χρόνια που μιλάμε και την ίδια γλώσσα, έτσι, τα πορτογαλικά, αλλά δεν τον έχω πετύχει καμιά φορά. Τα ήθελα μια μέρα κάπου, θα βρεθούμε, θα πούμε ένα καφέ και να τα πούμε από κοντά. Αλλά πράγματι είναι ένας από τους αρχηγούς με φοράνε το περιβραχιόνιο και το εκτιμάνε. Κύριε Γκουερίνο, η παρέα των Βραζιλιάνων μεγαλώνει. Είναι ο Μάτος πλέον, είναι ο Ενρίκη, είναι ο Ζαμπά. Πώς τους βλέπετε? Και αν έχετε κάποια επαφή μαζί τους, βέβαια. Πάντα, ναι, έχω επαφή και τώρα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί πάλι. Σε μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί πάλι. Έτσι, σε ένα τραπέζι. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι που είναι στον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι κάνουν λίγο τη διαφορά, έτσι. Είναι ποδοσφαιριστές προσγειωμένοι σε κάποια προχωρημένη ηλικία, με κάποια εμπειρία μέσα στο αγωνιστικό χώρο και σε μεγάλες ομάδες που έχουν παίξει. Ο μικρότερος είναι ο Λέο Ζαμπά, που πιστεύω ότι με το ταλέντο του σιγά σιγά, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, έτσι, αν μείνει στον ΠΑΟΚ, θα μπορεί να αποδώσει πολύ περισσότερα.
γιατί θα αποκτήσει εμπειρίες, θα αρχίσει να μάθει τη γλώσσα, θα ενσωματωθεί με το, με το αέρα και με το παλμό το, το, τους φιλάθλους, και οπωσδήποτε ένας ποδοσφαιριστής όταν ξεπερνάει τα 21-22 του χρόνια και βρίσκει σε μια ομάδα 3-4 χρόνια, μπορεί να αξιοποιήσει, να σούμε, το ταλέντο του κάπως διαφορετικά, με περισσότερη εμπειρία και λιγότερο ενθουσιασμό και περισσότερα αποτελέσματα, γιατί όχι. Βγάζει πολύ ενθουσιασμό, κύριε Γκουερίνο Ζαμπά, και μιλώντας για τον ΠΑΟΚ δημόσια, πάντα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την ομάδα και τον κόσμο. Σας λέει τα ίδια και όταν είστε κατηδίαν? Είναι τόσο ενθουσιασμένος με την πόλη, με τον ΠΑΟΚ, με τον κόσμο? Μην ξεχνάμε, είναι ένα, ο Ζαλέο Ζαμπά είναι 20 χρονών, έτσι. Ναι, ναι. Και προέρχεται από μια ομάδα από τις Ακαδημίες της Κορίνθιας, που την ίδια ομάδα που ξεκίνησε εγώ, που έπαιξε, να πούμε, 5-6 χρόνια. Είναι η ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, είναι η πιο εκδηλωτική φύλατρη μέσα στη Βραζιλία. Όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά ο Ζαμπά είναι πράγματι, είναι ένα έτσι χαρούμενο παιδί. Χαρούμενο παιδί, λόγω την ηλικία του, υπάρχει ένα ενθουσιασμό. Μακάρι να το κρατήσει αυτό το πράγμα και να το εκμεταλλεύει αυτή τη χαρά και αυτό το χαμόγελο και να το έχει πάνω σε κάτι παιχνίδι που θα φύγει από το γήπεδο. Ο Πέδρο τι σας λέει, γιατί νομίζουμε ότι έχει αρκετή πίεση πάνω του, που ίσως δεν τον αφήνει να βγάλει αυτά που ξέρει, γιατί όντως είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και τι τον συμβουλεύετε κι εσείς ενδεχομένως? Καταρχήν ο Πέτρο είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αυτό που του λείπει είναι περισσότερη ψυχραιμία μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί βάσει του ενθουσιασμού που έχει πολλές φορές, καμία φορά αντέχει, ας πούμε, και κίτρινη κάρτα και καμία φορά, εγώ νομίζω, και άδικη. Έτσι. Ναι. Συμφωνούμε. Είναι ένας καλός επιτητικός που παίζει στα άκρα και στις δύο πλευρές. Ένας ποδοσφαιριστής που έναν δύο ενός μπορεί να κάνει ζημιά σε μια κλειστή άμυνα. Και νομίζω ότι η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ φέτος με το παλμό και με τον αέρα του προσδοτητή, ίσως τον χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερο. Πάντως, κύριε Γκουερίνο, η φυγή του Πρίγιοβιτς θα σας αφήσει για πολλά χρόνια ακόμα στην πρώτη θέση το ξένο σκόρερ, και νομίζω πλέον νιώθετε Έλληνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε σταματήσει στα 35 ο Πρίγιοβιτς στο πρωτάθλημα, εσείς έχετε σταματήσει στα 66, άρα δύσκολα θα βρεθεί παίκτης που να πλησιάσει τα δικά σας γκολ στα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, χωρίς να μειώσω έτσι, την ικανότητα και την προσωπικότητα του Πρίγιοβιτς, ήταν ένα σεντερφόρ περιοχή που δούλευε όλη η ομάδα για τον Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, μην ξεχνάμε και ο Νέτο Γουερίνο έπαιζε σεντερφόρ, έπαιζε στα άκρα δεξιά, στα άκρα αριστερά, έτσι. Έπαιζε επιτητικό χαφ, έπαιζε αμυντικό χαφ, έχει παίξει και δεξιμπάκ. Έτσι. Εγώ ήμουν ένας ποδοσφαιριστής στυλ Μπαλαντέρ που έπαιζε σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Έτσι. Δεν ήμουν καρφωτός μέσα στην περιοχή, ναι, και περίμενα να σούμε την κατάλληλη πάσα να της πρόξει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Και εγώ ποτέ δεν μέτρησα πόσα γκολ έχω βάλει. Εγώ μέτρησα πόσες φορές έφυγα από το γήπεδο νικητής και πήγα την Τρίτη να σπράξω το πριν. Έτσι, ναι, τον, ναι, κύριο Παντελάκη τότε. Ωραία. Αν πάμε την κουβέντα σε εκείνα τα χρόνια, θα σας κρατήσουμε πολύ ακόμα. Ναι, μια άλλη φορά ίσως θα μπορούμε να τα πούμε. Γιατί πραγματικά έχετε πολλά να πείτε και για εκείνα τα χρόνια και για τα τωρινά. Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι στο τέλος του Μαΐου θα έχουμε ένα ΠΑΟΚ που θα έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο, κύριε Γκουερίνο? Το πρωτάθλημα σίγουρα. Το κύπελο είμαι πολύ θετικός, έτσι, έχω μια πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι και με το αέρα του προσδοκητή η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ θα έχει το πρόβλημα, όχι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν είναι η ΑΕΚ που θα αγωνιστεί πάλι στο ΆΚΑ, μάλλον. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έχει τη δυνατότητα να κοντράρει τον ΠΑΟΚ σε τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Ενδεχομένως να μετράει και η ψυχολογία πλέον, κύριε Γκουερίνο, που έχουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Βεβαίως. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ δυνατό. Ποδοσφαιριστές που παίζουν τρία χρόνια, μια εφτάδα, περίπου παίζουν σχεδόν τρία χρόνια μαζί, μιλάνε την ίδια γλώσσα και μέσα στο αγωνιστικό χώρο η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και καμιά φορά πολύ θετική. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Γκουερίνο. Γεια.
Γεια σας, γεια. Λοιπόν, ωραίος άνθρωπος και μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να λέγαμε πολλά περισσότερα. Ναι. Αλλά μια άλλη φορά νομίζω θα τον έχουμε. Το πετύχαμε και σε διαδικασία να συναντήσει τους Βραζιλιάνους. Ναι. Γενικότερα τους βοηθάει και έχει καλή σχέση μαζί τους. Ναι, όλοι το λένε. Γενικά. Και οι τρεις δηλαδή το λένε πάρα πολλές φορές. Εντάξει, και είναι πολύ σημαντικό να έχει ένας ξένος ποδοσφαιριστής, κάποιος συμπατριώτη του, που να γνωρίζει άριστα τα του ΠΑΟΚ. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι κάνει σημαντική δουλειά ο Νέτο Γκουερίνο. Είχαμε πριν από λίγο την απόφαση της Super League για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Νομίζω μια απόφαση πρωτόγνωρη, δεν θυμάμαι τελευταία χρόνια να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μείον 3 βαθμούς για τα επεισόδια εκτός γηπέδου. Άρα πέφτει στους 29 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, όσους έχει η Ξάνθη και ο Πανιώνιος. Δεν κινδυνεύει για την παραμονή του, γιατί το πρόγραμμά του είναι εύκολο. Έχει στο ΆΚΑ τον Απόλλωνα Σμύρνης, έχει στο ΆΚΑ τον Όφη. Γενικότερα δεν έχει πρόγραμμα που να ζωρίσει την ομάδα του Δόνη αγωνιστικά. Αλλά ξαναλέω, με μείον 3 βαθμούς για τα επεισόδια εκτός αγωνιστικού χώρου, 2 αγωνιστικές και κλεισμένων, η είδηση είναι ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά από το 70 λεπτό. Αυτή είναι η είδηση, άρα θα έχουμε και πάλι παιχνίδι. Ναι, θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Στο Ολυμπιακό στάδιο, χωρίς κόσμο εννοείται. Υπάρχει και πρόστιμο περίπου 100.000 ευρώ, για την ακρίβεια 94.500 ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και θα έχουμε ξανά παιχνίδι. Έγινε αποδεκτή η ένσταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα έχουμε ακόμα 20 με 22 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, με το σκορ φυσικά στο 1-0 υπέρ, ναι, του Ολυμπιακού. Ναι. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό. Από την άλλη είναι σε εξέλιξη να πούμε η προπόνηση της ομάδας, νομίζω τελειώνει βασικά τώρα. Υπήρχε και ένα live της ΠΑΕ, το έχουμε βάλει και στο Facebook του ΠΑΟΚ24 να πάρετε λίγο μια γεύση. Με αρκετή όρεξη από ό,τι είδα. Είδα Ολιβέιρα εκεί να τρέχει πάνω κάτω και αστειεύτηκε κιόλας ο ΠΑΟΚ στο λογαριασμό του στο Instagram για την ενέργεια τέλος πάντων του Πορτογάλου. Γενικά η ομάδα προπονείται αυτές τις μέρες σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και φυσική κατάσταση και κάποια διπλά. Αύριο υπάρχει ένα ρεπό, νομίζω είναι το τελευταίο πριν από το, ναι, παιχνίδι με την Ξάνθη και από Κυριακή επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά να μπουν σε ρυθμούς. Οι διεθνείς επιστρέφουν από Τρίτη, Τετάρτη. Τραυματισμούς να μην έχουμε, αυτό είναι το ζητούμενο πάντα σε τέτοιες περιόδους. Ένα θέμα με τον Ενρίκε υπάρχει, το οποίο βέβαια δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Αυτό που βγαίνει και από τη μεριά του είναι ότι υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Ο Ενρίκε ουσιαστικά στο πλαίσιο μιας άσκησης έκανε ένα άλμα, τον τράβηξε κάπως η μέση του, του έμειναν κάποιες ενοχλήσεις. Χθες θεραπεία και σήμερα ήταν να κάνει θεραπεία, λογικά θα έχει κάνει. Αύριο υπάρχει το ρεπό και θα δούμε αν την Κυριακή θα μπορέσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ίδιος βγάζει μια αισιοδοξία, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ακόμα και να μην προπονηθεί και την Κυριακή, από Δευτέρα. Εντάξει, υπάρχει χρόνος, ναι. Υπάρχει χρόνος μέχρι το μάτς της Ξάνθης. Ο Πέλκας από την άλλη έκανε έτσι μια ανάρτηση που λέει ότι αισθάνεται καλύτερα και ότι σιγά σιγά και αυτός επιστρέφει. Είναι νομίζω και ο χρόνος να επιστρέψει πλέον. Έχει περάσει το διάστημα. Υπάρχει και ο Καντουρί, ο οποίος επίσης κάνει τις δικές του θεραπείες και αυτός για να επιστρέψει. Και θεραπείες κάνει και ο Βέρμπουμ φυσικά. Ναι. Συνεχίζει και αυτός το μακρύ δρόμο που έχει. Από 17 Δεκέμβρη στέρια. Ναι. Με τον Λεβαδιακό. Λίγα λεπτά στο γήπεδο και κατευθείαν εκείνος τραυματισμός, χειρουργείο. Πλέον έχει περάσει ένα γεμάτο τρίμηνο. Έχει ακόμα ένα, τουλάχιστον όμως. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Ναι, έχει ακόμα. Ένα δίμηνο σίγουρα βασικά. Ναι. Στον Αχίλιο το θέμα του Βέρμπλουμ τότε και το χειρουργείο. Εντάξει, είναι λογικό, ο Σουηδός έχει το δικό του δρόμο να διανύσει και έχει ακόμα αρκετό. Αλλά εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον ψυχολογικά, από ό,τι λένε όλοι, είναι πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από το ξεκίνημα σίγουρα, ναι, αλλά γενικά το έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος πολύ καλά. Με πάρα πολλές θεραπείες και διπλές σε πολλές μέρες και πολύ ατομική δουλειά ο Βέρμπλουμ, που σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω βοηθάει. Πέρα από εντάξει, την δουλειά ξαναπεί, που έχεις να κάνεις. Δεν μπορεί ο Βέρμπλουμ να διασφαλίσει το πώς θα επιστρέψει. Ναι. Ο οργανισμός είναι ο οργανισμός. Ναι, αλλά
μπορεί να διασφαλίσει ότι θα κάνει τα πάντα την πλευρά του για να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και ξαναλέμε, 9 στους 10 Σκανδιναβούς ποδοσφαιριστές έχουν μέσα τους το αίσθημα του επαγγελματισμού και της συνέπειας. Άρα δεν νομίζω να έχει κάποιος ανησυχία ότι ο Μπέρμπουμ δεν θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει μέχρι να επιστρέψει στα γήπεδα. Το πώς θα επιστρέψει, το πόσο καιρό θα χρειαστεί για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, γιατί είναι ένα βαρύ κορμί, παρότι δεν του φαίνεται. Ναι. Ενδεχομένως να χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω, όχι για να είναι υγιής, για να βρεθεί στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο τη στιγμή που πρέπει. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το έχουμε ανοίξει και το επόμενο διάστημα θα το αναλύσουμε περισσότερο σε συνδυασμό και με τον τραυματισμό του Μαωρίσιου. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα, όχι τώρα για τα επόμενα 8 παιχνίδια μαζί με τον τελικό, αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά θα έχει θέμα εν ώψη της μεγάλης μάχης που θα γίνει το καλοκαίρι για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Όταν οι δύο καλύτεροι κατά τεκμήριο, όχι ουσιαστικά γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε στη ζυγαριά το Βέρμπουμ, ότι μας έχει δείξει και πολλά πράγματα, όταν οι δύο κατά τεκμήριο καλύτεροι half θα είναι off ουσιαστικά, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Το ποιες θα είναι αυτές θα το δούμε. Ένας Μαωρίσιο πάντως που θα κάνει όπως προκύπτει την επέμβαση την Πρωταπριλιά. Ναι. Καθυστερεί λίγο είναι η αλήθεια. Ναι, σε μερικούς δεν αρέσει. Γιατί σου λέει έχουν χαθεί 2 εβδομάδες. Ναι, αρχικά. Μέχρι τότε, μέχρι την Πρωταπριλιά δηλαδή. Αρχικά ήταν να το κάνει τις αρχές αυτής της εβδομάδας. Ναι. Τρίτη με Τετάρτη. Δεν έγινε. Τελικά πάει για τότε. Φαντάζομαι όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να παίρνει αποφάσεις ο Βραζιλιάνος και ο Πορτοκάλος γιατρός του χωρίς να ενημερώσουν και χωρίς να συμφωνεί ο ΠΑΟΚ. Καλά, οπότε ενδεχομένως να γίνεται και για καλό όλο αυτό, αυτή η καθυστέρηση. Φαντάζομαι αυτός είναι και ο σκοπός. Και δεν κάθεται ο Μαωρίσιο εδώ και 2 εβδομάδες έτσι απλά να περιμένει την Πρωτοπριλιά. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ναι, προφανώς, δεν είμαστε γιατροί για να το αναλύσουμε. Ναι, εννοείται ότι δεν είναι το κάνει επειδή δεν θέλει να το κάνει. Έχει πάει στον κορυφαίο με την άδεια του ΠΑΟΚ. Έχει ο Πορτογάλος γιατρός του τη δική του μεθοδολογία. Να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Αλλά όπως προκύπτει, 1 Απριλίου θα κάνει την επέμβαση ο Μαωρίσιο στην Πορτογαλία για να αρχίσει και αυτό σιγά σιγά να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, η οποία όμως θα αργήσει. Ναι, έχει ακόμα πολύ μεγάλο διάστημα μπροστά του και περιμένουμε να δούμε και τι συμβαίνει ακριβώς με τον γόνατό του. Γιατί δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα. Ναι. Γιατί μιλάμε για ρήξη χιαστού, αλλά υπάρχει και θέμα με το μηνίσκο και θα δούμε πόσο μεγάλο είναι αυτό και αν όντως υπάρχει μάλλον σε πρώτη φάση. Αλλά αυτό θα γίνει στο χειρουργείο. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα είναι ούτε στην προετοιμασία, δεν θα είναι ούτε στα μάτια του Αυγούστου. Όχι. Σεπτέμβριο να πω, αρχής Οκτωβρίου, δεν ξέρω. Τώρα μοιάζει μακρινό, ας περιμένουμε πρώτα, ναι, ναι, να πάει όλα καλά η επέμβαση, να έχει τη μικρότερη ζημιά και το μικρότερο δυνατό χρόνο αποθεραπείας. Ο Βαρέλα, πώς τον βλέπεις, σε beast mode? Ο Βαρέλα... Ωραία και... Ο Βαρέλα, ο οποίος πραγματικά... Πρέπει να δουλεύει καμιά 26 ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο. Ανεβάζει μονίμως βίντεο από βάρη, από ασκήσεις που κάνει, από ατομικές προπονήσεις. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλές μέρες που έχει πρωί προπόνηση κανονικά με την ομάδα και απόγευμα πάει σε γυμναστήριο κοντά στο σπίτι του. Και φημολογείται ότι κάνει και πολύ σκληρό πρόγραμμα, να ξέρεις. Γενικά ο άνθρωπος προπονείται 5 φορές την ημέρα. Αυτά εσύ τα βλέπεις, αγάπη. Έχω ο γυμναστής του. Έχουμε κοινό γνωστό και μαθαίνω τι κάνει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και ξέρεις ότι η καλύτερη γυμναστική για τους ποδοσφαιριστές για αποθεραπεία και όλα αυτά είναι οι πιλάτες που κάνει ο Φέρναντο Βαρέλα. Μόνο αυτό σου λέω που με κοροϊδεύετε. Παιδάκια. Λοιπόν, αυτά. Κάνει πιλάτες ο Φερνάντο, Ναι, φίλε, γιατί οι πιλάτες είναι πολύ καλές για τους αθλητές γενικότερα. Πάντως, ένας Φερνάντο Βαρέλα που στην προχθεσινή συνέντευξη που ανέβηκε από το PAOK TV. Τι ωραία συνέντευξη αυτή. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε, παιδιά, κρατήστε εμείς την ομάδα. Τι ωραία και οι δύο με τον Κρέσπο. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν απολαυστική αυτή. Και όποιος δεν την έχει δει να μπει στο PAOK TV, αξίζει πραγματικά. Πολύ ωραία τύπη. Εντάξει, το έχουμε πει στο. Φαίνεται ότι έχουν. Υπάρχει ένα δέσιμο πλέον σε άλλο επίπεδο. Ναι, ένα είναι αυτό. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο PAOK είναι πολλά χρόνια μπροστά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και αγγίζει. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει, αν είναι κοντά ή έχει ξεπεράσει. Αλλά σίγουρα αγγίζει την τρομερή δουλειά που γίνεται στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Και όταν μιλάμε για κορυφαία κλαμπ, δεν μιλάμε για την Ουντινέζε ή για την Φούλαμ.
Μιλάμε για Bayern, Juventus. Η δουλειά που γίνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι των media και των βίντεο που βγαίνουν προς τα έξω. Είχαμε πέρσι μετά το τελικό το ντοκιμαντέρ. Ναι. Όλη την πορεία εκείνων των ημερών. Γενικά η δουλειά που γίνεται είναι απίστευτη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα αναφερθούμε συνέχεια και στο ταξίδι του Μπάνε Πρέλεβιτς στη Μελβούρνη. Ναι, ένας χαμός έφτασε, και εκεί. Έφτασε ο πρόεδρος. Ένας χαμός. Έφτασε. Το λες και λίγο μεγάλο ταξίδι. Το λες και λίγο δεν μεγάλο. Ξέρω, δεν το έχω κάνει. Πήγε, δεν ξέρω πώς πήγε. Πώς μπορείς να πας. Μαροπλάνο. Όχι, ενώ υπάρχουν επιλογές στο να πας π.χ. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, δεν ξέρω πού πας. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν έχει σημασία γι' αυτό. Ναι. Τέλος πάντων εκεί. Πάντως πηγαίνεις με αεροπλάνο. Έλα, ο δικός δεν σε βγαίνει να πας μέχρι Ινδία και από εκεί να πεταθεί. Στέργιο σώπα. Φεύγεις Ρωσία. Άκου να σου πω, φεύγεις Ρωσία. Το παίρνεις ευθεία. Φτάνεις μέχρι Βλαδιβοστόκ. Κατεβαίνεις κάτω. Ινδία. Και από Ινδία παίρνεις. Κάποιο καράβι και πετάγεσαι. Αν θέλει να σκοτώσει ένα μήνα από τη ζωή σου χωρίς λόγο, τι θα κάνω, θα κάνω αυτό. Το κάνεις. Παλιά πώς θα κάνω, αγάπη. Έτσι ταξιδεύανε με αεροπλάνα. Ελάτε, ρε. Λοιπόν, Ρίζιτσι Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα είναι η μεγάλη πρεμιέρα τη κυρία Επιθεώρηση, ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή τη ελληνική επιθεώρηση. Πινελόπε Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερό Κατσούλη, Νίνα Λοτσάρη, Άρη Μακρύ, Μάκη Ζελαπόρτα, πάρα πολλοί χορευτέ. Στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα, 10 παρατέταρτο είναι η ώρα έναρξης. Όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει την παρουσία σας στην πρεμιέρα, κάντε το από τα ταμεία του Καζίνο Old 24ωρο, ticketservices.gr και από τα καταστήματα Public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είτε θέλετε να είστε στην πρεμιέρα σήμερα, είτε στην αυριανή παράσταση στο θέατρο Βεργίνα, υπενθυμίζω, δεν είναι υποχρεωτική είσοδο στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, είναι προαιρετική. Απαιτείται απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ηλικία αν θέλετε απλά να δείτε την κυρία Επιθεώρηση και δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Άννα Δωμό είναι εδώ μαζί μας και είναι εδώ για να μας τα κάνει όλα πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο λειτουργικά, να αλλάξει κάθε χώρο, είτε μιλάμε για το σπίτι μας, είτε μιλάμε για έναν χώρο του σπιτιού μας, είτε μιλάμε για τον επαγγελματικό μας χώρο. Είναι εδώ οι άνθρωποι της Άννα Δωμό. Πάρα πολλά πακέτα, πάρα πολύ καλές τιμές, για κάθε ανάγκη νομίζω. Οι επιλογές είναι πολλές. Οι άνθρωποι της Αναδομό είναι οι κατάλληλοι για να τα κάνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, με τα καλύτερα υλικά, αλλά και συνέβη στο χρονοδιάγραμμα και αυτό πολύ σημαντικό. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, στην πρώτο όροφο, τα νέα γραφεία. Και αναδομόφλανκένης.gr το site για να μπείτε λίγο και να πάρετε μια ιδέα από τα πακέτα που υπάρχουν και το τι προσφέρει η Αναδομό. Και στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Ειδικά στοιχήματα ακόμα και για τώρα, για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, είναι και εκεί πολλά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τα πρωταθλήματα σίγουρα, αλλά η στοίχημα προσφέρει πάρα πολλές επιλογές και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα και στην πολιτική είδαμε και ψυχαγωγία και τα πάντα. Υπάρχει το σερί το οποίο επιστρέφει στη ζωή μας μετά από το παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας και το live καζίνο όλη την ημέρα. Έχει πολλές επιλογές αύριο και μεθαύριο. Μπουργκίνα, Φάσο, Μαυριτανία. Εδώ στέριο σε θέμα. Το μάτι μου έχει πέσει αγάπη στον Ιγυρία σε Ιχέλες. Δηλαδή ότι οι Σεϊχέλες είχαν εθνική ομάδα δεν το ήξερα. Η Μπουργκίνα Φάσο είναι ποδοσφαιρομάνα. Με Βρετανία, ποδοσφαιρομάνα. Τι μου λες τώρα. Αγάπη, είναι εθνικές ομάδες που έχουν μια παρουσία. Σε Σενεγάλη, Μαδαγασκάρη, στεριό. Αυτό. Ξεκάθαρα, φαβορεί σε Σενεγάλη. Εγώ πάω με Μαδαγασκάρη, στηρίζω το 10. Και live stream. Που ξέρεις, μπορεί η Μαδαγασκάρη να κάνει την ανατροπή. Όχι, εγώ τις ήξερα όλες τις ομάδες, αλλά ότι οι Σεϊχέλες έχει εθνική ομάδα, δεν το ήξερα. Νομίζω ότι η Νιγηρία θα κερδίσει σήμερα αυτήν την αποκάλυψη. 1-0-3. Λοιπόν, 1-0-5, ρε φίλε. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, ναι, και θα επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε την υπόλοιπη ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Ενδεχομένως την απόφαση της Super League για τον Παναθηναϊκό, αν μάθουμε κάτι περισσότερο στο διάλειμμα. Και φυσικά το ταξίδι του Μπάνε Πρέλεβιτς στη μακρινή Αυστραλία. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107.4. Τελευταίο της εβδομάδας. Αποκαλύπτεις. Ναι. Και δεν θα υπάρξει τη Δευτέρα. Να το αποκαλύψω και αυτό. Όχι, μην το αποκαλύψεις ακόμα. Θα το αποκαλύψουμε στο τέλος της εκπομπής. Το κρατάω. Πες ότι δεν το είπες. Πάμε πάλι. Καλησπέρα. Τελευταίο ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24.
Έχουμε άλλα 50 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας. Εδώ. Θα σχολιάσουμε τώρα και με τον Σταύρο. Σε λίγο, όταν έρθει. Την απόφαση της Super League. Ναι, αυτή τη φοβερή απόφαση. Που δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι βασικά ένα ντέρμπι που διεκόπη να ξεκινά και πάλι. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό σε λίγο. Μέχρι τότε έχει δώσει μια συνέντευξη ο Κίτσιου. Το λέγαμε και χθες ότι ο Κίτσιου είναι από τους παίκτες που μπορεί να μείνουν όντως στο εξωτερικό, να παραμείνουν εκεί. Νομίζω ότι η αναβάθμιση του Λίρατζη συν την παρουσία του Μάτος, ναι, δεν αφήνει χώρο στον Κίτσιου. Κοίτα, για το καλοκαίρι. Νομίζω γενικά ότι για τον Κίτσιου πλέον υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ικανοποιήσει προφανώς για να μην έμεινε ούτε και τον Γενάρη. Και σωστά που για μένα γίνεται η επένδυση με το Λίρατζι. Ναι. Ο Κίτσιου πήρε τις ευκαιρίες του. Εντάξει, ένα παιδί που έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Είχε τα καλά παιχνίδια του, είχε τα άσχημα. Γενικότερα δεν μπορεί να πει ο Στέλιος ότι δεν είχε ευκαιρίες. Είχε πολλές. Εντάξει, κοίτα. Για πολλά χρόνια. Και σωστά νομίζω πρέπει να γίνει επένδυση στο Λίρατζι αυτή τη στιγμή. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Ο Κίτσιου προφανώς. Εντάξει, δεν ταιριάζουν όλοι οι παίκτες σε όλες τις ομάδες. Προφανώς τον ΠΑΟΚ τον έχουν αξιολογήσει πλέον. Ξέρουν ότι δεν ταιριάζει κατά ψέματα σε αυτό που θέλει η ομάδα. Τα πάει όμως πάρα πολύ καλά στην Τουρκία. Έχει 7 συμμετοχές όλες ως βασικός στην Ankara Kutsu, όλα 90 λεπτά. Γεμάτες συμμετοχές, μία assist. Τα πάει καλά εκεί. Δίνει μάχη με την ομάδα του για να παραμείνει στην Super League της Τουρκίας. Η Ankara Kutsu είναι χαμηλά. Αλλά ο Κίτσιου δήλωσε αισιόδοξο γενικότερα για την πορεία της. Και δήλωσε και χαρούμενος εκεί γιατί εντάξει, μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχει ενεργό ρόλο σε μια ομάδα, έχει 90 λεπτά, έχει πολλές συμμετοχές, τα πάει καλά. Έχει μείνει και μακάρι να μείνει κιόλας μακριά από προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν. Και στο Βέλγιο έχει καλή παρουσία. Ναι, απλά τώρα μιλάμε όλα 90 λεπτά από τη στιγμή που πήγε. Γιατί πάντα σκέφτεσαι ότι όταν πας σε μια ομάδα θα θέλεις και ένα διάστημα προσαρμογής. Ο Κίτσιου κατευθείαν μπήκε. Η Ankara Kutsu έχει 31 βαθμούς, mm-hmm, όσους έχει και η Φενέρμπαχτσε. Ναι, η Φενέρ φέτος είναι. Άρα είναι επιτυχία, φαντάζομαι, για την Ankara Kutsu που έχει ίδιους βαθμούς με τη Φενέρμπαχτσε. Μάλλον είναι αποτυχία για τη Φενέρ που έχει ίδιους βαθμούς με την Ankara. Ναι, είναι και αυτό, αν το δεις αλλιώς, ναι. Και οι δύο είναι στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ναι. Δεν τη λες τη διαφορά άσχημη, δεν τη λες και ασφαλείας. Ναι. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος. Θα δώσει τη μάχη της. Αυτό που είπε και ο Κίτσιου, ότι παλεύουν ουσιαστικά γι' αυτό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα αυτός, να παραμείνουν και από εκεί πέρα το καλοκαίρι να δει και αυτός τι θα κάνει. Έχουμε γράψει και στο ΠΑΟΚ 24 ότι υπάρχει μια έτσι πρώτη εικόνα των Τούρκων για τον Κίτσιου. Επόμενη αγωνιστική, Ankara Kutsu, Φενέρμπαχτσε. Ωραία, στέριο ντέρμπι. Ντέρμπι με φώτα την παραμονή μάλλον. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και φαίνεται να υπάρχει και διάθεση από τους Τούρκους για να παραμείνει κιόλας εκεί. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, από το καλοκαίρι θα γίνει αυτή η κουβέντα. Πρώτα να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι η ομάδα στην πρώτη κατηγορία που είναι και ο στόχος όλων. Εντάξει, λογικό. Αλλά τα πάει καλά. Εγώ αυτό κρατάω για τον Κίτσιου και είναι και για τον ίδιο καλό γιατί είναι ένα παιδί που το ξέρουμε καλά. Και είναι καλό και για τον ίδιο να είναι εκεί, να παίζει 90 λεπτά, να έχει συμμετοχές, να προσφέρει και να βελτιώνεται προφανώς και αυτός. Συγγνώμη για την απουσία μου. Κάτω κάτι meeting. Σχολιάσαμε το θέμα. Όχι. Εσά περιμέναμε. Ωραία, πολύ καλά. Δεύτερη φορά που πέφτει το μικρόφωνο. Ωραία. Τι θα κάνεις, τι θα κατέβεις εκεί. Αν το κρατάς στο χέρι. Μπορείς να κάνεις αυτό που είχα κάνει εγώ, που το κρατούσα στο χέρι μου. Όχι, νομίζω βολεύτηκα. Πες μου λίγο, sorry. Ακούγουμε κανονικά έτσι, Χρήστο. Δεν είναι ανάποδα, ποδανά. Τι είναι? Ποδανά, δεν ξέρεις το ποδανά. Τι είναι σκάρι. Ναι, δεν ξέρω. Θυμάσαι κάποιο παρόμοιο περιστατικό τελευταία χρόνια με την απόφαση να ξεκινήσει το παιχνίδι? Βασικά είναι η απόφαση. Είναι ξεκάθαρο ότι διαχωρίζεται η θέση. Η φάση του αγώνα με τα επεισόδια εκτός γηπέδου. Είναι η επιβεβαίωση των όσων λέγαμε για στημένες δίκες πέρσι. Γιατί απλούστατα στην φάση με την ΑΕΚ έπρεπε να τιμωρηθεί ο Ιβάν και να είναι κάτι ξεχωριστό mm-hmm. τον αγώνα. Για την Μπούκα, όχι για αυτά που του χρεώσανε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν το έβγαλε και πήγαινε βόλτα όπως θα έπρεπε να κάνει. Ναι, το σήκωσε κιόλας. Ναι. Ναι. Είναι η επιβεβαίωση. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και ξεφτιλίζονται περισσότερο για το περσινό. Οι δικαστές, οι τακτικοί, βάσει ΚΑΠ, δεν αλλάξω ΚΑΠ από πέρσι, ο ίδιος είναι. Εντάξει, αποφάσισαν το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Ότι ήταν λανθασμένη η διακοπή.
η οποία προήλθε κυρίως από τις πιέσεις του Ολυμπιακού που δεν ήθελε να παίξει, να φύγει, όπως έχει συνηθίσει άλλωστε. Περιμένουμε να δούμε τις επίσημες θέσεις των ομάδων. Νομίζω υπάρχει και δικαίωμα έφεσης. Ναι. Υπάρχει. Αλλά η ουσία είναι στο κομμάτι που μας αφορά. Στο κομμάτι που μας αφορά, ότι είναι άλλη μία κατάσταση, άλλο ένα γεγονός που φωτογραφίζει τα όσα λέμε τόσο καιρό από πέρσι, ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ στήθηκε στις δικαστικές αίθουσες και πάρθηκαν αποφάσεις μέσα από πιέσεις των γνωστών κύκλων, των ΜΜΕ και των γνωστών ρουφιάνων του συστήματος. Εντάξει, και δικαστικών οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο να αγχωθούν κιόλας, αφού έκαναν το κομμάτι των πιέσεων. Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα πρωτάθλημα δικό του και ένα χρόνο μετά βγαίνει μια απόφαση βάση ΚΑΠ η οποία ξεφτιλίζει αυτούς που αποφάσισαν πέσει και τους δικαστές και τις παρθένες οι οποίες ήταν έξαλες με τα όσα δεν έγιναν και δημιουργούσαν μια πραγματική εικόνα. Έχει καταγραφεί η ιστορία, ξέρουμε όλοι και αυτοί ξέρουν. Αλλά έχει πλάκα γιατί κάθε μέρα που περνάει κάτι γίνεται. Ξεφτιλίζει διαιτητές. Καλά, ο Αρετόπουλος τώρα εντάξει, ο άνθρωπος. Να σου πω κάτι για τον Αρετόπουλο. Βγάζω το καπέλο όμως, γιατί η απογραφή νηπίου το Σάββατο, ωραία, μέχρι την Τρίτη που έγινε σε πνευματική. Αν διάβαζε 5 μέρες και δεν κοιμότανε, Σταύρο. Ναι, αλλά μάτιος κολλάεις κανονικά. Ο Αρετόπουλος. Θα σε σοκάρω λίγο τώρα. Ασκεί έφεση Ολυμπιακός. Πέφτω τα σύννεφα. Ναι. Εννοείται θα ασκήσει έφεση. Θα ασκήσει έφεση. Να δω, λέμε για την απόφαση που πάρθηκε τώρα. Άσχετο με την έφεση, υπάρχουν δικαστές που δίκασαν βασικά και αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είχε πει ο Κώστας ότι θέλουμε να παίξουμε και να βάλουμε και άλλα γκολ. Μα εκεί πάτησε και το δικαστικό σήμερα. Αφού και ο Ολυμπιακός λέει εδώ με τον εκπρόσωπό του ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε. Τώρα θέλουν, αλλά τώρα δεν θέλουν. Αλλά μετά είπαν οι άλλοι ότι θα συνεχιστεί και εμείς λέμε ότι. Και κράζουν τον αντιπρόεδρο του Θεσσαλονίκη, τον καλό άνθρωπο. Ναι, ναι. Που εντάξει, έφαγε ένα σκάλωμα μια φορά από κάμερα. Εντάξει, δεν βλέπατε στο κάμερα, εντάξει. Όλοι το έχουμε πάθει. Εγώ μια φορά από τα νεύρα μου με τον Βαρούχα στο Sky, μπήρισε ο κεφαλό μου. Και δεν ήξερα, νόμιζα έπαθα κεφαλικό. Όλοι το έχουμε πάθει. Τι έχει τραβήξει και εσύ, ρε παιδί. Τότε με το Φορτούνι, άμα δείτε το έχει. Έπαθα αμόκ, αφού δεν το είπα το σπίτι σου. Θα το δούμε από το έξω. Ναι, ναι, έστω, ναι, έχω πάθει αμόκ. Ναι. Όλα αυτά σε έχουν κάνει φίλοι πιο δυνατό όμως. Για να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις. Ναι, ναι. Σε δυναμώνουν. Γι' αυτό με δοκιμάζεται κάθε μέρα. Σε ατσαλώνουν. Ναι, είδες, για σένα το κάνουμε. Ναι. Για μένα το κάνει. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Δοκιμαζόμαστε κι εμείς παράλληλα. Εσείς δεν δοκιμάζεστε μέχρι τώρα. Αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμαστείτε. Ναι. Λοιπόν, τρέχει, έχει βγει και στο μπάσκετ εντάξει. Από αυτό το Ολυμπιακό. Έχει βγει και αυτό. Ολυμπιακό γενικά σήμερα καλά. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση. Το περνάμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι 5ος. Δεν σας βλέπουμε. Το κερδίσουμε και στο βόλεϊ, είπα τα παιδιά. Είπα τα συνάντησα χθες τρεις. Στον ένα χρόνο Alter Echo στο κέντρο. Πήγαμε εκεί πέρα. Ναι. Ήρθε και ο Χρήστος. πήγαμε να φτιάξουμε ένα προφίλ της εταιρείας. Καταστράφηκε σε 2,5 λεπτά. Γιατί είσαι τον τρώος τώρα έτσι. Έτσι, πήγα τον φάω τέτοιο. Γιατί. Γιατί πάει ο Κόρκας με μια αύρα. Στο και εμφανίζεται ο άλλος. Από τον Βαθύλακο. Δεν γίνεται. Το λες και κλαρίνο. Λίγο. Κλαρίνο, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Ναι. Τους είπες, ναι. Είδαμε, ήρθαν γιατί είναι χορηγός Alter Echo στην ομάδα Βόλεϊ, δίνει την ομάδα Βόλεϊ. Ήρθε ο Τερζής ο Κωνσταντινίδης και ένα παιδί που δεν το ξέρω. Είναι η αλήθεια. Τι ωραία που το λες, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε τον τερματοφύλακα ότι είμαστε αέρα. Όχι του ΠΑΟΚ, έναν άλλο. Ωραία που το είπες στον αέρα τώρα, το παιδί που δεν το ξέρω. Δεν ήταν ωραία. Δεν τον ήξερα. Και είχα άλλη κουβέντα, δεν μπορούσα να συστηθώ. Τους δύο τους ήξερα. Είπα, παιδιά, αυτοί πετάνε αντικείμενα. Φάτε ένα, αρχίστε πέφτε. Αου, αου. Αυτό όμως δεν είναι στις 5 του βόλεϊ. 5 είναι το βόλεϊ, 6 είναι το μπάσκετ. Τι θα γίνει αύριο. Αύριο παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, στο Ρέντι. Στο Ρέντι. Γιατί λέγεται στο Ρέντι, δεν έχω καταλάβει. Το είχα και έξω απορία. Είναι Ρέντι. Είναι η περιοχή. Α, το λέω στο Ρέντι. Στο Ρέντι. Δεν είναι Are you ready? Ναι, τέλος πάντων. Και τι δηλαδή στο Ρέντι. Να χαλακωρά στο Ρέντι. Απάντησε Σταύρο στο ερώτημα της αδέρφου. Και τι δηλαδή στο Ρέντι. Κοίτα, παραγωγός χάρη, το λάθος δεν είναι αυτό. Το λάθος είναι που λέμε στο Χαριλάου. Είναι στο Χαριλάου. Όχι, εμένα θα σου πω, δείξε τέλος πάντων. Ο Χαριλάος, για να ξέρεις αγάπη ιστορία της πόλης, ήταν ο γνωστός Χαριλάος με τους πάγους. Είχε πάγο, δεν είχε καταψύκτες. Και υπήρχε μια μόντα και κάποιος είχε πάγο. Ένα είχε πάγο. Να πιεις φραπέ. Έπρεπε να πάω στο Χαριλάου. Χαριλάου. Ωραία, ναι. Που ήταν στην περιοχή του Χαριλάου.
που θα πάμε στο Χαρίλαου. Ναι. Για να δεν βγαίνει το λόγο αυτή πάλι. Που αλλάξανε. Χάθηκε και η ιστορία του Χαρίλαου. Ποιο Χαρίλαου, μωρέ. Έμεινε, εντάξει. Είναι Χαρίλαος. Και τι θα λέγαμε στο Χαρίλαο, πες μου. Στο Χαρίλαο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είχε κάτι άλλο τότε, μόνο πάγο είχε. Σταύρο, εμένα με έχεις ψήσει. Και εγώ, έχω ψήσει και εγώ. Εγώ όχι, βασικά, δεν μου αρέσει τώρα αυτό. Δεν θα ξανακούσεις να πω στο Χαρίλαο να γράψω. Στο Χαρίλαο. Από εδώ και πέρα λοιπόν να καθιερωθεί, παιδιά, για να υπάρχει και η σύνδεση με την ιστορία της πόλης. Να μην μπερδευόμαστε. Μα μιλάς με ντοκουμέντα, δεν μιλάς τώρα στον αέρα. Μιλάω στον αέρα, αλλά με ντοκουμέντα. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε πριν. Παίζει λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ήταν. Ποιο ήταν. Ένας γνωστός φιλοαμερικανός εκεί της περιοχής. Ναι. Ο Ρέντις ήταν ο τύπος που έπαιρνε τις πυρεώτισες και τις πήγαινε στα καράβια. Προφανώς. Ισχύει αυτό που λες. Προφανώς. Όχι. Εγώ να πω κάτι καλό μου. Επειδή δεν έχω διαβάσει την ιστορία, προφανώς κοκκινομάγουλος Ρεντ ήταν τον παρατσούκλι. Το παρατσούκλι ήταν. Ξέρεις, από την Αϊόβα, ρε παιδί μου. Αυτή ξανθή με κόκκινα μάγουλα οι Αμερικάνοι. Αϊδάχο. Αϊδάχο, ναι. Αντιτουριστική. Όχι, Αϊδάχο. 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 Και συνέχισε Σταύρο. Ναι. Επιβεβαιώνω, ναι. Σκοπέλε εκεί και συνέχισε. Λίγο. Με το Αμερικάνικο ναυτικό, τον Αχτιστόλο, τον γνωστό. Πάνε, λέγανε πάνε βρες το ωραίο. Let's go, are you ready? Και πήγαινε έτσι. Ωραία, τέλος πάντων παίζει λοιπόν 5 η ώρα Ολυμπιακός Πάοκ του Ready. 6 η ώρα παίζει Άρης Πάοκ στο μπάσκετ. Τι θα δούμε πρώτα? Σκάνδαλο. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Μπράβο αγάπη. Δεν είναι λίγο λογικό. Έχεις τα 5 λεπτά επανάσταση. Δεν είναι λίγο λογικό. Προφανώς λέγανε Σταύρο και αγάπη, πάμε στο Red. Τον Αμερικάνο γνωστό που λέγαμε πριν. Στο Red, στο Red, στο Red, στο Ready. Τι ζούμε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Ωραία, τέλος πάντων, παιδιά. Δύο αγώνες μαζί. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δεν θα προλάβουμε να τους δούμε και τους δύο. Θα ξεκινήσουμε με βόλεϊ, αλλά μετά είναι και το μπάσκετ. Εκτός αν κάνω λάθος τις ώρες που δεν τις κάνω. Πάντως βολεύει τον Ολυμπιακό να μείνει εκτός play-off στο μπάσκετ. Γιατί αν μείνει εντός play-off, μπορεί να ξαναπαίξει με τον Παναθηναϊκό. Και αν επιμείνει στην απόφαση να μην κατέβει, υπάρχει μετά υποβιβασμός. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα είναι 7ος πάντως. Ναι, οπότε βολεύει τον Ολυμπιακό και δεν μπορεί να περάσει και τον ΠΑΟΚ τώρα, για να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Επανάληψη λοιπόν, όχι επανάληψη, συνέχιση του ντέρμπι από το 70 λεπτό. Γιατί Σταύρο ποιος, θα φέρουμε πάλι τον Γερμανό, τον ίδιο. Όχι, θα αλλάξει Κομίνης. Κομίνης. Η καλύτερη επιλογή. Κομίνης, ξεκάθαρα. Ξεκούραστο κιόλας, δεν είναι και ολόκληρος αγώνας, μια χαρά. Καλή πρόταση. Πολύ καλή πρόταση. Και η βαθμολογία μετά τη νέα τιμωρία του Παναθηναϊκού που μέχρι στιγμής έχει μείον 9, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα καλύτερα, χειρότερα για αυτόν αν έπαιζε στη Β' Εθνική. Ξεκάθαρα. 67 ο ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε και το μείον 2, 69 έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ στα γήπεδα. 57 ο Ολυμπιακός, 45 η ΑΕΚ, 43 Ατρόμητος, 40 ο Άρης, η πεντάδα. Πανετολικός έκτος με 33, Λαμία 30, 8η και 9η θέση, Παναθηναϊκός και Πανιώνιος με 29, όπως και η Ξάνθη στη 10η. 11ος ο Αστέρας Τρίπολης 27, ΑΕΛ 27, στα play out ο ΠΑΣ Γιάννινα με 23 και στον υποβιβασμό 22 Όφη, Λεβαδιακός 20, Απόλλωνος Μύρνης 10. Έχει τελειώσει η ιστορία με την πεντάδα και νομίζω ότι έχει τελειώσει και η ιστορία με τη θέση στο play out. Δεν θεωρώ ότι Ξάνθη, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος θα κινδυνεύσουν να μπουν έτσι σε περιπέτειες. Αυτοί οι 6 βαθμούς που χωρίζουν τον ΠΑΣ Γιάννενα από τις 3 ομάδες, δεν νομίζω, Σταύρο και αγάπη, ότι μπορούν να καλυφθούν. Δεν δείχνει και ο ΠΑΣ Γιάννενα ικανός να κάνει σερί. Και να χώσει Πανιώνιο, Ξάνθη, Παναθηναϊκό ή κάποια άλλη ομάδα. Από κάτω πρέπει να κοιτάει, γιατί πρέπει να πάρει τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Τα είπαμε και τις προάλλες. Ναι. Είναι και το πρόγραμμά του δύσκολο. Έχει δύο παιχνίδια σε Λιβαδιά και Κρήτη. Ας βρει τον τρόπο. Ας έχει τελειώσει μέχρι τελευταία αγωνιστική, να είναι τελευταία αγωνιστική άνετος. Ναι. Να είναι όλα καλά. Δεν το βλέπω, να είναι και πολύ άνετος με το πρόσωπο που έχει. Μπαράς θα έχει, ναι. Ας είναι άνετος για τα μπαράς. Να έχει εξασφαλίσει ότι θα παίξει play out. Λοιπόν, αυτά και με τη φοβερή απόφαση της Super League. Έπαιξε χθες ο Σφιτέρσκι με την εθνική του. Φιλικό παιχνίδι, βέβαια. Πήρε χρόνο όμως, κανονικά, ο Πολωνός. Και έφτασε και στον γκολ, πολύ κοντά.
παραλίγο να σκοράρει και εκεί. Ο Σβιντέρσκι, ο οποίος μπαίνει πάντα αλλαγές και πάντα έχει τον τρόπο. Το έχει κάνει και στον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Πήγε να το κάνει και στην Πολωνία. Έχει ακόμα ένα παιχνίδι τη Δευτέρα με τη Σερβία. Οπότε και αυτός νομίζω από Τρίτη επιστρέφει, όπως οι περισσότεροι. Και έχει καλή παρουσία γενικά. Και επειδή διάβαζα και το πρωί λίγο στην Πολωνία, καλά σχόλια είχε για τον Σβιντέρσκι. Γενικότερα. Ναι. Ικανοποίηση. Εντάξει, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα επίσημα, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια έχουν τη σημασία τους. Χθες η Πολωνία έπαιξε με την Αγγλία. Σίγουρα δεν το λες. Δυνατό φιλικό τεστ. Οκ, θεωρώ ότι ο Σβιντέρης και έτσι όπως πάει, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα αρχίσει να χτυπάει και την πόρτα της Εθνικής Ανδρών της Πολωνίας και να καταγράφουμε συμμετοχές του στην Εθνική Ανδρών και όχι στην δεύτερη συντάξη Εθνική της Πολωνίας. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη. Γιατί αύριο έχουμε και το παιχνίδι, έχουμε και το ταξί του Πάνε Πρέλεβιτ στην Αυστραλία και να μας πει λίγο ο Νίκος τι γίνεται και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα, η κυρία Επιθεώρηση στις 10 παρατέταρτο και παράσταση και αύριο την ίδια ώρα στο Θέατρο Βεργίνα στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ένα υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης και με πρόζα και με τραγούδια. Γενικότερα νομίζω ένα σόου που θα σας ικανοποιήσει το μέγιστο βαθμό. Πινελόπαινε Σασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καθεός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Ζελαπόρτας, πάρα πολλοί χορευτές. Μία ακόμα μοναδική παράσταση, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε, το Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Αν θέλετε να πάτε στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και φυσικά δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που κυκλοφορούν. Νέο κατάστημα θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα. Τσιμισκή με Αριστοτέλους, με πάρα πολλές επιλογές. Ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, τσάντες και φυσικά παπούτσια. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Nak.gr, στη διάθεσή σας όλη την ημέρα δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ σε όλα τα σημεία της πόλης, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο και κατάστημα στο Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν, ευκαιρία να περάσετε και από εκεί και να δείτε ό,τι υπάρχει. Προσφορές στα στόκ που φτάνουν μέχρι και το 70%. Οπότε μια καλή ευκαιρία να πάρετε και ένα και δύο και τρία ζευγάρια. Και στοίχημα.gr, ο μέσος χορηγός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Και τώρα που υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα, υπάρχουν πολλοί αγώνες εθνικών ομάδων. Οπότε ακόμα και τώρα μπορείτε να παίζετε και μπάσκετ, βέβαια, και βόλεϊ και τένις. Και πολλές επιλογές. Στοίχημα, live καζίνο όλη τη ημέρα. Και το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και επιστρέφει. Και τώρα είναι στη διάθεσή μας. Μία ψηλή αγάπη στον Άσο της Μπουτσουάνα, πιστεύεις αξίζει? Όχι, με 7,5. Η Αγγόλα έχει εκεί Τζάλμα Κάμπος, ναι. Αγγόλα είναι δυνατή. Ναι. 1,50 η Αγγόλα. 7,5 η Μπουτσουάνα όμως. Δηλαδή το Μπουτσουάνα τι σου κάθισε ρε Σταρίγιο, πες μου λίγο. Και 29 οι Σεϊχέλες. Και εμένα μου κάθισε η Μπουρκίνα Φάσο με τη Μαυριτανία. Δηλαδή, άμα χάνουν οι Σεϊχέλες, του γράφουν τουρίστες, ας πούμε. Δηλαδή, αν χάσουν. Που μπορεί και να χάσουν ένα 8-0 Νιγηρία Σεϊχέλες. Τι θα γράφει ο τύπος των Σεϊχελών, τουρίστες? Το πράσινο ακροατήριο γιατί δεν το έχει. Γιατί είναι. Είμαστε σε άλλη κατηγορία. Γιατί είναι υπερδύναμη, όχι, η ίδια κατηγορία είναι. Και τι δεν το έχει. Τίποτα, είναι άχαστο, διπλό γι' αυτό. Με Βαρέλα και με Ροντρίγκες, πού να χάσει. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στην ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24. Γενικό blackout στην Κρήτη. Τι θα γίνει με το Final Four του μπάσκετ, ειλικρινά τώρα. Πανικό σε όλο το νησί. Για πες λίγο να δούμε. Τι γίνεται. Χαμπάρι δεν πήρες αγάπη. Πανικό, ναι, ναι. Πανικό στην Κρήτη είναι. Έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Στα Λινοπεράματα, δεν έχω πάει, στον ομό Ηρακλείου. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. 15 οχήματα. Α, έχει γίνει σοβαρή ζημιά. Έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι σε ανεμιστήρες, σε σε ανελκυστήρες. Ευτυχώς, όπως μεταδίδουν τα site της Κρήτης, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Παρότι στην επιχείρηση εργάζονται περισσότεροι από 250 υπάλληλοι, ας ελπίσουμε να μην υπάρχει ούτε ένας που θα τραυματιστεί. Αυτό που διαβάζω, αγάπη, είναι ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό θα συνεχιστεί με κόσμο κανονικά. Ναι.
Περίμενε χωρί κόσμο, α πούμε. Περίμενε χωρί κόσμο, ναι. Τέλο πάντων, θα δούμε πώ έχει αυτή η υπόθεση. Πάμε λίγο στα δικά μα ξανά. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Είχε απορία την αγάπη πώ πήγε ο Μπάνε στην Αυστραλία. Τη λέω με αεροπλάνο. Δεν εννοούσα αυτό, ρε. Εννοούσα. Πώ το λένε, τι ανταποκρίσει είχε. Ξέρουμε τι ανταποκρίσει του Μπάνε, Νίκο. Έχει κάνει. Όχι, δεν το έχω εξελίξει τόσο. Δεν είχα το boarding pass του. Δηλαδή, ξεκίνησα εγώ αυτό. Έκανε στάση στη Μαλαισία ή στην Ινδία πριν πάει στην Αυστραλία. Τώρα, λογικά τέτοιο ταξίδι δεν πρέπει να πηγαίνει Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα Κωνσταντινούπολη. Και από εκεί τώρα δεν ξέρω αν έχει από Κωνσταντινούπολη να πηγαίνει κατευθείαν Μελβούνη. Μπορεί και να έχει, είναι πιθανό γιατί η Κωνσταντινούπολη πηγαίνει παντού. Ναι. Ή μπορεί να πας μετά μέσω Αθήνας κάπου να μείνεις κάπου, να, ξέρω εγώ, Ντουμπάι, τίποτα τέτοιο και από εκεί μετά Αυστραλία, κάπως έτσι. Ναι. Πιθανολογώ. Τέλος πάντων, άνθρωπος εκεί είναι, έφτασε τουλάχιστον Μελβούνη, όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Τι προκύπτει, Νίκο, από τις πρώτες ώρες του Μπάνε στην Αυστραλία, προκύπτει κάτι. Κοίτα, έγινε έτσι πολύ, γίνεται ωραία σκηνικά, ναι. Στη Μελβούρνη με αφορμή την άφηξη του Μπάνε Πέδευ. Δηλαδή, εντάξει, εκεί ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ δυναμικός. Όντως. Έχει και αρκετό κόσμο γιατί είναι όντως μεγάλο το ελληνικό και το παοξίδικο στοιχείο εκεί. Αλλά υπήρχε και μια γενικότερη έτσι οργάνωση. Δηλαδή η πρώτη μέρα της παρουσίας του Πέλεβιτς εκεί είχε έτσι ωραία σκηνικά. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούσαν να τον πάρουν να δει ένα παιχνίδι μπάσκετ γιατί το ποτάσμα της Αυστραλίας τελειώνει κάπου τέλη Φεβρουαρίου. Το μπάσκετ πήγαν ένα παιχνίδι ράγμπι. Η ομάδα φορούσε ασπρόμαυρα, είχε σήμα τον ΕΤΟ. Τον πήγαν να μπει επίδυση από τη θύρα 4 του γηπέδου. Κυκλοφορούσαν μαζί με αυτό το αυτοκίνητο το οποίο ήταν μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο βλέπετε που κυκλοφορεί και όλες τις φωτογραφίες που ανέβασε ΚΑΕ που έχει πινακίδα ΠΑΟΚ. Και γενικά έτσι η πρώτη μέρα παρουσίαση εκεί του Προέδρου της ΚΑΕ είχε έτσι πολλά χαμόγελα. Έτσι και το κλίμα ήταν πολύ ωραίο. Στη διάρκεια της παρουσίασης του εκεί θα γίνει και μια πιο έτσι σοβαρή κουβέντα όσον αφορά την κατάσταση της ΚΑΕ, το εκεί πάω καλά, και γενικότερα το πώς μπορεί ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Μελβούρνη ή από την Αυστραλία, από το εξωτερικό τέλος πάντων, να είναι συμμέτοχος, να μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση. Ναι. Αυτή η κουβέντα να γίνει προφανώς μέσα στις επόμενες ημέρες που ήταν εκεί, γιατί είπαμε εντάξει, χθες το ταξίδι ήταν μεγάλο, λίγη ξεκούραση, ήταν πιο πολύ ξενάγηση, να το πω έτσι, η πρώτη μέρα το πρέλαβες εκεί στη Μελβούρνη. Βλέπεις πάντως όπου πάει, είτε ήταν στο Λονδίνο, είτε ήταν στη Γερμανία, είτε τώρα εκεί, πώς τον υποδέχεται ο κόσμος και πόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος να δει από κοντά τέτοιους ανθρώπους, έτσι. Και την αγάπη που βγάζει την ομάδα. Ξέρεις τι. Στο Λονδίνο μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση, γιατί στο Λονδίνο τα παιδιά που είναι εκεί, το σύνδεσμο, είναι αρκετά νέοι. Δηλαδή είναι αυτής της γενιάς πάνω κάτω. Δηλαδή δεν έχουν προλάβει να ζήσουν τον Πρέλεβιτς στα πολυγαρά του ή τον έχουν ζήσει λίγο. Ναι. Νομίζω ότι σύνδεσμοι στη Γερμανία ή σύνδεσμοι στη Μελβούρνη, που έχει και κόσμο της μεγαλύτερης ηλικίας, ναι. Όσα χρόνια και να περάσουν, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι τον Μπάνε τον έχουν πολύ ψηλά. Σαν θεό μέσα τους. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί τον έχουν συνδυάσει με ό,τι και αν έγινε μετά, τον έχουν συνδυάσει με πολύ πολύ μεγάλες στιγμές του συλλόγου. Με ευρωπαϊκούς τίτλους, με τρομερές εμφανίσεις, όταν το τμήμα αυτό ήταν πραγματικά στην κορυφή και διεκδικούσε και κάποιες φορές έπαιρνε, κατακτούσε και πολύ μεγάλους στόχους. Οπότε, ό,τι και να έχει ακολουθήσει μετά, στο μυαλό των περισσότερων και ειδικά αυτών που είναι λίγο μεταγενέστερη, η γενιά που είναι λίγο πιο πριν από εμάς που μιλάμε τώρα, δηλαδή η γενιά Σταύρου και λίγο πιο μεγάλη, έχουν ζήσει τρομερές στιγμές και πολύ μεγάλες στιγμές με τον πρόεδρο της παίχτη. Οπότε εγώ νομίζω ότι για αρκετούς από αυτούς και μόνο η δυνατότητα που έχουν να κάνουν μια κουβέντα μαζί του, να συζητήσουν, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ψηλά για αυτούς. Ναι. Το θεωρούν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Πάντως, εντάξει, Νίκο, γενικά, το λέγαμε και την άλλη φορά, το εκεί πάω καλά, ευ' έχει ατονίσει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, γιατί να μην ατονίσει, αφού ο Πάκ πήρε βοήθεια από την οικογένεια Σαββίδη, οπότε σώθηκε, δεν έχει κανένα πρόβλημα τώρα. Τώρα όλα πάνε καλά. Από εκείνη τη μέρα και μετά ατόνισε το εκεί πάω καλά. Έβλεπα πριν ότι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί είναι 43.800 ευρώ.
έχουν πάρει μέρος στην καμπάνια αυτή, οι 1340 φίλοι του ΠΑΟΚ. Μακάρι στην Αυστραλία να βρεθούν ακόμα περισσότεροι, αν και καταλαβαίνουμε ότι το θέμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες ευρώ μπορούν να μαζευτούν? Να πάει σε 70.000, σε 80. Αν δεν πάει και σε 100, το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς το Keep Out Alive ουσιαστικά είχε ρόλο υποστηρικτικό. Και για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, σε δύσκολες στιγμές υποστήριξε ακόμα και με αυτό το ποσό. Ναι, βέβαια, δεν το μειώνουμε ούτε το αποξιώνουμε. Το τι είναι να γίνει το καλοκαίρι είναι μια άλλη κουβέντα. Το καλό είναι, εγώ θα πω, ότι τουλάχιστον όσον αφορά φίλους ομάδας στο εξωτερικό, ότι υπήρξε μια κινητοποίηση η οποία, εντάξει, υποστηρικτικά κάποια πράγματα έδωσε. Προφανώς θα μπορούσε να δώσει πολλά πολλά περισσότερα. Ναι. Το τι είναι να γίνει το καλοκαίρι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο όμως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο. Το τι είναι να γίνει το καλοκαίρι, το όποια εξέλιξη μπορεί να γίνει από εκεί, όποια εξέλιξη μπορεί να υπάρξει το καλοκαίρι, να προκύψει μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, σε όταν μιλάμε, από τις διάφορες επαφές που μπορεί να έχουν γίνει, να βρεθεί κάτι από το εξωτερικό το οποίο να έχει ενδιαφέρον επένδυσης, χρηματοδότησης, εμπλοκής, να το πω έτσι, σε πιο γενικά πλαίσια στην ΚΑΕ. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι η παρουσία εκεί, ναι μένει το Keep Out Alive, ναι μένει η υποστήριξη της ΚΑΕ, αλλά έχει και ένα άλλο απότερο στόχο, ο οποίος δεν είναι εύκολος βέβαια, έτσι, δεν πας στην Αυστραλία, βρίσκεις ένα πολύ ωραία, έρχεται και τα χώνει και παίρνει την ομάδα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει με τέτοια διαδικασία. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο και στην ομάδα που πλέον απέχει από τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς, Νίκο. Ναι ρε φίλε, ποιο να το έλεγε στην αρχή τη σεζόν. Εντάξει, να το έλεγε. Είναι αναγνώριση της προσπάθειας των παιδιών και του coach. Ναι. Ολυμπιακός πλάκα-πλάκα τώρα το συνειδητοποίησα ότι είναι κοντά στη ζώνη του επιβιβασμού. Μία νίκη. Ναι. 23 Ολυμπιακός, 23 Κύμη, 22 Κολοσσός και Ερέθνη που πέφτουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στην έφεση. Υπάρχει έφεση, υπάρχει νομίζω. Νομίζω θα πάει στο Σεάδο νομίζω. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί δηλαδή, να το αφήσει έτσι, αλλά εντάξει, okay. Το τι θα συμβεί από εκεί. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Εντάξει, η ουσία είναι ότι η τιμωρία στον Ολυμπιακό ήταν το αναμενόμενο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ πίστευα ότι θα είναι μείον 1 και όχι μείον 6. Mm-hmm. Αλλά προέκυψε αυτή η τιμωρία του μείον 6, δηλαδή 12 βαθμοί είναι όλοι μαζί. Και ο Ολυμπιακός πλέον είναι, όπως είπες και εσύ, Τέργιος, στην 10η θέση με 23 βαθμούς. Εντάξει, τα αφήνουμε αυτό. Okay, θα δούμε, θα γίνει τον Ολυμπιακό. Ναι. Η εξέλιξη είναι ότι ο ΠΑΟΚ κλειδώνει τα play-offs, δεν είναι πλέον? Κοίτα τώρα, το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο να το καλύτερο πλασάρισμα. Ναι, δηλαδή, πέρα από αυτό, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να πέσει κάτω από την εκθέση. Ναι, okay. Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει εκτός ένας πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά εντός έχει μάθει το οποίο είναι στο. Βατά, τέλος πάντων, με παιχνίδια τα οποία μπορεί να κερδίσει. Οπότε και όλα στα πάνω του πάνε εκτός έδρας και να μην κερδίσει τίποτα. Με τρεις νίκες εντός τη δουλειά του θα την κάνει μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, για να είναι στο 5-6. Όχι για να είναι παραπάνω. Για να είναι παραπάνω, είναι πιθανό να χρειαστεί και άλλα πράγματα. Να χρειαστεί. Σίγουρα θα χρειαστεί. Πάκε, για να είναι στο περιστήρι. Ακριβώς. Για να είναι στο 3-4 που απέχουν μία νίκη Προμηθέας και Περιστέρι, θα πρέπει να κάνεις μία σίγουρα, μπορεί και δύο νίκες. Ακριβώς. Και με τον Προμηθέα πάω και έχει το πλεονέκτημα. Με το Περιστέρι δεν το ξέρουμε, γιατί παίζει τελευταία αγωνιστική εκεί. Εκεί θα φανεί ότι αποτέλεσμα υπάρχει ή τέλος πάντων αν δεν καταφέρει να κερδίσει. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο μακρινό. Okay. Αυτό που είναι κοντά, ναι, αυτό σωστά, που είναι κοντά είναι το μάτς το αυριανό με τον Άρη. Εγώ κρατάω, στέκομαι, το είπα και στις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε στην εβδομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει ένα παιχνίδι κανονικά, χωρίς προβλήματα, πλην του Τζαμάρ Τζόνς φυσικά που λείπει, okay, αλλά να δουλέψει ο Παπαθεοδόρου, ο Μενουδάκος, ο Χαραλαμπίδης με τους παίχτες τους διαθέσιμους για 4-5 ημέρες, 4 ημέρες μάλλον, ουσιαστικά τότε ξεκίνησε η προετοιμασία, κανονικά να δουν τα βίντεό τους, να δουλέψουν συγκεκριμένα πράγματα πάνω στον αντίπαλο, αυτό που βλέπουν από το βίντεο να το βγάζουν στην προπόνηση που δουλεύουν και γενικότερα να προπονηθούν όπως πρέπει
εν ώψη του αντιπάλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχε ο ΠΑΟΚ τον προηγούμενο καιρό, για διάφορους λόγους και γιατί μέχρι ένα σημείο είχε και πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια και μετά πόσα γίνανε μετά το τελικό κυπέλου. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της ομάδας στο αυριανό παιχνίδι. Αν ήταν ένα μάτς που δεν έχει αυτό το χαρακτήρα του ντέρμπι, όπως έχει ένα Άρης ΠΑΟΚ και ειδικά στο Παλέ, έτσι, που πάντα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, εγώ θα ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί βελτιωμένος σε σχέση με το προηγούμενο μάτς με τον Έφεσο Λίμνο, και ότι αυτό το οποίο δούλευσε μέσα στην εβδομάδα θα το βγάλει σε αρκετά μεγάλα διαστήματα στο παιχνίδι. Τώρα που μιλάμε για ένα μάτς που όπως για να το κάνουμε σε ό,τι κατάσταση να είναι και οι δύο ομάδες, ακριβώς, είναι ντέρμπι και ειδικών συνδικών, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι μέσα αυτή την εβδομάδα που πέρασε, ότι ο ΠΑΟΚ και σήμερα νομίζω στις 4 συνδικών, λίγο και μετά, ότι ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε κανονικά, συγκεντρωμένα, συγκεκριμένα πράγματα για τον αντίπαλο, για να τον αντιμετωπίσει αύριο. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης Νίκος σε τι φάση βρίσκεται αγωνιστικά, έχουμε κάτι αξιόλογο? Κοίτα, ο Άρης έκανε δύο άσχημες ήττες. Βασικά η τελευταία που έκανε στο Περιστέρι, εντάξει, με βάση όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα φέτος και τη δυναμικότητα των δύο ομάδων, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή το να κερδίσει κάποιος μέσα στο Περιστέρι φέτος δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για κανέναν στο πρωτάθλημα, και το Περιστέρι δεν είναι τυχαίο στη τέταρτη θέση. Ή μάλλον στην πέμπτη, και τώρα ανέβηκε στη τέταρτη. Εκεί το μάθημα από τον Κολοσσό νομίζω ότι τον πόνεσε, γιατί ήταν πραγματικά εκτός προγράμματος ήττα εκείνη από τον Κολοσσό ρόλο την προπερασμένη αγωνιστική, και αυτός είναι πλήρης και αυτός δεν έχει κάποια θέματα με τραυματίδες. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε κάποια μικροστήματα με τον Ποχορίδη, με τον Τελιόπουλο, με τον Βεργίνη, αλλά όλοι και αυτοί προπονούνται κανονικά. Και σίγουρα για τον Άρη, παιδιά, όταν ο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, και το Παλέ, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι κατά μας, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο και η ατμόσφαιρα θα είναι δύσκολη. Έτσι. Και η δική μου άποψη είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στα Άρης ΠΑΟΚ, όπως και αν είναι δύο ομάδες, ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση ήταν ο Άρης. Στην καλύτερη ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στάνταρα το 50-50 και ανάλογα μετά τη δυναμικότητα των δύο ομάδων ανεβαίνει προς το γηπεδούχο, γιατί είναι πολύ δύσκολη έδρα. Έτσι. Είναι δύσκολη έδρα, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορώ να πω ότι περιμένουμε αύριο να δούμε κανένα μάτσο θα πάει στο 85-90, να πω την αλήθεια. Λογικά, ναι. Νομίζω ότι θα περιμένουμε ένα παιχνίδι έτσι αρκετών σφυριγμάτων, επαφών, φάουλ, χωρίς πολύ πολύ μεγάλο ρυθμό. Και σημαντικό είναι να παίξουν και δύο ομάδες, γιατί για το ΠΑΟΚ το ξέρουμε, τον έχουν παρακολουθήσει, αλλά και για τον Άρη ισχύει, ειδικά στα εντός έδρας, το μακρινό σουτ. Γιατί και οι δύο ομάδες βασίζονται αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Και προφανώς η καθεμία θα θέλει να το εξουδετερώσει. Αλλά η λογική λέει ότι αύριο θα πάμε σε ένα μάτς χωρίς τρελό ρυθμό, με πολύ έτσι μπασχετικό ξύλο, να το πω έτσι, και μάτς το οποίο δύσκολα θα φύγει από τους 75-80 πόντους το πολύ, λέω εγώ. Έτσι μπορούμε να δούμε ένα μάτς το οποίο να μας αλλάξει και να βγούμε εκτός των προβλέψεων, αλλά δεν μιλάμε βάσει μια συγκεκριμένη λογική και το πώς πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα παιχνίδια τους. Πάντως, Νίκο, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται ο Χάτσερ και ο Γκος να παρουσιαστούν το ίδιο κακή όπως τα προηγούμενα μάτς. Με την ΑΕΚ δηλαδή. Δεν γίνεται. Ναι. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κάποιο σουτ. Θα κάνουν, θα αλλάξουν λίγο το ρυθμό του αγώνα. Θα ζορίσουν την άμυνα του Άρη. Το δεν ξέρω αν είναι προσμονή ή ελπίδα. Αλλά ξαναλέω, η αίσθησή μου είναι ότι τόσο κακούς και τους δύο. Μπορεί να είναι ο ένας. Αυτό το οποίο δεν όχι δεν υπολογίζουμε. Δεν το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πολλές φορές, είναι το εξής, ότι το έκανε η ΑΕΚ, το έκανε και ο Ήφαιστος πολύ καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Γιατί ξέραμε το πάγκο προηγούμενο ενός τυχαίου που έφτασε τον Ήφαιστο Λίμνου. Ο αντίπαλος διαβάζει, παιδιά. Και πλέον οι αντίπαλοι είναι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έτσι. Οπότε ο Γκος, ο Χάτσερ είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι σκόρερ, είναι πολύ έμπειροι, μπορούν όντως την καλή τους μέρα, άμα είναι και οι δύο ειδικά σε καλή μέρα, να σκοτώσουν οποιονδήποτε αντίπαλο. Αλλά ο Γκος και ο Χάτσερ είναι δύο ασώδια, να το πω έτσι, λίγο πιο παλιάς γενιάς. Δηλαδή, ο Γκος όταν θα έχει απέναντί του έναν παίχτη που μπορεί να τον ακολουθήσει στα πόδια και είναι πιο ψηλός από αυτόν, δηλαδή έχει πιο μακριά χέρια, έχει πιο μακρύ κορμί, του δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι, το έχει φανεί, δεν το λέμε με... δεν το βάζουμε μυαλό μας, έχει φανεί στα περισσότερα παιχνίδια. Κάτι άλλο πάνω κάτω είναι και με τον Χάτσερ. Ο Χάτσερ πολλές φορές, και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή του μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή,
μπορεί να υπάρχουν μάτς στα οποία να τα βάζει από παντού και να υπάρχουν μάτς που να μην του κάτσουν κάποιες φάσεις που συνήθως τις έχει, ναι, και να το πάρει από κάτω. Οπότε, για μένα το θέμα δεν είναι, δηλαδή το ότι ο Γκόφιο Χάτσερ είναι οι πρωταγωνιστές, το ξέρουμε. Το ότι στην καλή τους μέρα ο ΠΑΟΚ στην επίθεση πετάει και αυτό το ξέρουμε. Το θέμα είναι όταν πια ο αντίπαλος διαβάζει πράγματα και μπορεί είτε έναν από τους δύο είτε και τους δύο να τους βγάλει εκτός ρυθμού, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να έχει λύσεις. Δηλαδή για μένα, που λέμε για την ΑΕΚ, που λέμε για τον ύφιστο, η τρίτη λύση από τους δύο είναι ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι φαινόταν ότι του είχε βγει η γλώσσα. Έτσι. Και είναι φυσιολογικό να του βγει η γλώσσα του Μαργαρίτη, που είναι στα 36, που η σεζόν πηγαίνει πάρα πολύ απαιτητικά για αυτόν, γιατί έχει προκύψει και η εθνική ομάδα, ή μάλλον προέκυψε μέχρι το προηγούμενο διάστημα και η εθνική ομάδα, που και ρόλο είχε και ταξίδια και παιχνίδια συνεχόμενα, οπότε δεν ξεκουράστηκε ποτέ. Οπότε οι δύο άξονες, λίγο ντεφορμέ, λίγο αντίπαλος που παίζει και τους βγάζει εκτός ρυθμού, και ο Μαργαρίτης εκτός, ουσιαστικά οι τρεις άξονες του ΠΑΟΚ στην επίθεση, υπήρχε πρόβλημα. Και μάλιστα σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι με την καλύτερη δουλειά μέσα στις προπονήσεις και με την ξεκούραση που ήταν απαραίτητη και είναι απαραίτητη για όλους, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο επόμενο διάστημα θα παίξει και λίγο καλύτερα. Έτσι, και μπορεί να έχει την δυνατότητα να πάρει και αποτελέσματα σε έδρες δύσκολες, όπως του Άρη, όπως το Περιφέρειο, τέλος πάντων την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, και μετά να δούμε ποιος θα τον παρουσιάζει μέσα στα play-off και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει για να παίξει είτε με μειονέκτημα έδρας είτε με πλεονέκτημα. Και σκέψου μία ενδεχόμενη νίκη αύριο στο Παλέ, πόσο καλό μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ, που ξέρουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Ναι, κοίτα, άμα το σκέφτομαι. Άμα κάνουμε την. Μείνουμε σε πράγματα που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Είναι εντυπωσιακό το ότι πέρσι ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο ακριβώς μετά, δηλαδή το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ πέρσι είχε γίνει 20 Μαρτίου. Ήτανε αμέσως μετά τον αποκλεισμό από την Καρφίγιακα στην Ευρώπη. Ναι. Τώρα υπήρχε και το παιχνίδι με τον ύφαστο. Και όντως από εκείνο το παιχνίδι και γίνεται το τρίποδο του Ζάρα στο τέλος. Άλλαξε όλη η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Οκ, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Εγώ το λέω και το πιστεύω ότι από τη στιγμή που προετοιμάζεται καλά για τα παιχνίδια, όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, την προετοιμασία της προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα και αν έχει θέματα τραυματισμών και σε κάποια φάση προκύψει και ένας ακόμα παίκτης, έτσι, γιατί δεν γίνεται να πορευτεί μόνο με τον τέπι του 3, έτσι, που κάποια στιγμή είτε το θέλουμε είτε όχι θα προκύψει, γιατί είναι και το κομμάτι του κανονισμού. Να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα πορευτεί μέχρι τέλος σεζόν και μπαίνοντας στα play-off. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει πληροφόρηση. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24 για τα εισιτήρια που θα πάρει ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Αναφέρουν πληροφορίες 3.500 εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μικρός αριθμός, μικρός σε σχέση με την δίψα του κόσμου που υπάρχει στην Ξάνθη. Μεγάλος αριθμός σε σχέση με τη χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, σίγουρα. 7.200 χωράει το πηγάδι αρένα. Πηγάδι αρένα. Ναι. Άρα, όπως το πάρει κανείς, ήταν δεδομένο ότι και 6.000 να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ και 7.000 να έπαιρνε και 10.000 να έπαιρνε, θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Η δίψα του κόσμου είναι τεράστια. Ξαναλέω, θα ακολουθήσει ρεπορτάζ αναλυτικό στο ΠΑΟΚ 24. Από εκεί και πέρα, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε λίγο αγάπη ότι ο Φερνάντο Βαρέλα αγωνίζεται την Κυριακή πράσινο ακροτήρι Λεσότο. Αύριο αγωνίζεται το βράδυ η Εθνική Αδρών. Σήμερα νομίζω, ναι, αγωνίζεται ο Ίγκασον στο παιχνίδι το εκτός έδρας με την Ανδόρα. Δεν νομίζω να έχει κάποιο θέμα και ο Ίγκασον και η Ισλανδία με την Ανδόρα. Αύριο αγωνίζεται η Εθνική Νέων με την οικοδέσποινα Αγγλία 2 μέρες μετά το 2-2 με τη Δανία για την Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οπότε θα έχουμε μια ακόμα εικόνα για τους Λίρα, Τσαούση, Καρκαλατζίδη, Γιαμαντή, Μιχαηλίδη, Τσιγκάρα και Γαϊτανίδη. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις, οι επόμενες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που λείπουν από τις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας το Ρίζες Καζίνο όπως κάθε μέρα και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα πρεμιέρα στην Κυρία Επιθεώρηση, ένα
μουσικοχορευτικό σοου πραγματικά που δεν πρέπει να χάσετε. Πρεμιέρα σήμερα, δεύτερη παράσταση αύριο και η επόμενη, την επόμενη Παρασκευή. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλων του 24ωρο ticketservices.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν. Πληθώρα επιλογών ακόμα και σήμερα που απουσιάζουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Τα μεγαλύτερα τουλάχιστον από αυτά, καθώς υπάρχουν παιχνίδια στις μικρές Αγγλίες και σε μικρές κατηγορίες γενικότερα. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και παίζετε στις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη. Το ίδιο συμβαίνει και με το online καζίνο της Στίχημαν. Επίσης, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και υπάρχει και το σερί application, όπου με σερί σωστών προβλέψεων κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Κατεβάστε το σερί, είτε έχετε κινητό iOS είτε έχετε κινητό Android. Μαζί μας είναι τα Max Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Value for money, κανονικά παπούτσια. Πολύ υψηλή ποιότητα, καλές τιμές. Επιλογές για άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αξεσουάρ, τσάντες και πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών για παπούτσια. Ένα κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos, ένα στο Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά στόκ σε όλη την πόλη, ανατολικά, δυτικά στο κέντρο και νέο κατάστημα το οποίο θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο, Τσιμισκή με Αριστοτέλους και NAC.gr φυσικά με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και θεϊκό μισθοπολίων, θεϊκών στο μέγεθος, θεϊκών στη γεύση, Αγγελάκη 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αρχίζει πάλι και φτιάχνει μετά την χθεσινή βροχή ή προχθεσινή. Πότε είναι προχθεσινή. Προχθεσινή. Εκείνη η φοβερή. Όσοι είστε στο κέντρο και κινείστε στο κέντρο, νομίζω είναι μια καλή ώρα για να πάτε στο θεϊκό Αγγελάκη 10 και να φάτε είτε στον εσωτερικό χώρο είτε στα τραπεζάκια έξω κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου επί της Αγγελάκη φυσικά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα παιδιά του θεϊκών. Είτε αν είστε στο σπίτι και μένετε είτε στο κέντρο, είτε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Ουσιαστικά μιλάμε για όλη την περιοχή, τη μεγαλύτερη περιοχή του κέντρου. Καλείτε 2-3-10-2-21-3-21. Το θεϊκό σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Γρήγορα στην πόρτα σας με αυτό που παραγγείλατε στις καλύτερες τιμές και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο δωρεάν αλυφές σε όλα τα σάντουιτς. Το μεγάλο ατού διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Ξαναλέω, θεϊκό μισθοπολίου, Αγγελάκη 10, 2-3-10-2-21-3-21. Αυτά από εμάς. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα και θα σας κρατήσει την τροφιά το ανάλυση του Paris Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει και σήμερα θέματα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.